Δεν ξέρω τι λέγατε στο φινάλε της εκπομπής. Σήμερα σπάσαμε ένα μικρό ρεκόρ. Πήγε και 20 κάτι για να βγούμε και 21 για να βγούμε στον αέρα. Αλλά εντάξει, είναι μια μέρα περίεργη για το, για τον ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον το ποδοσφαιρικό για κομμάτι το σαβίδι, ετοιμάζεται. Μάλλον είναι για το Σαββίδι. Μάλλον, ναι. Για το Σαββίδι. Είναι, και... είναι πολύ η σαβιδική, μάλλον όχι η σαβιδική, οι ειδικοί σαβιδολόγοι είναι αυτοί που αναλύουν τον Σαββίδι, έχουν τις πληροφορίες τους, έχουν τις αναλύσεις τους, που το πάει, τι κάνει, όλοι τα ξέρουν. Με αλωνών τα λεφτά είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις κουβέντες, να αναπτύσσεις θεωρίες. Έτσι και σε αυτή τη χώρα αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε, να συζητάμε για τις επιχειρήσεις όλων των μεγάλων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Λοιπόν, άρα το ΠΑΟΚ 24 σιγά σιγά ξεκινάει εδώ στον Λίμπερο 107,4 και σήμερα Τρίτη. Λίγες. Κάτι είπα, θα την πείτε, έχει κουκκινήσει το κεφάλι του. Τι είσαι, δεν είσαι προηγουμένοι. Όχι, έχω χάσει κάτι στοιχεία εδώ στο κινητό, κάτι λογαριασμού, κάτι αυτά για στα βίντεο και δεν είμαι και πολύ σχετικό με αυτά. Πώ να μπαίνει αυτόματα στο λογαριασμό, στο YouTube. Ναι, ναι, ναι. Και λίγο ζαλίστηκα. Email σου, αυτό τώρα κάνω. Αλλάζω κωδικού. Ναι. Άρα νομίζω ότι είμαστε. Του άλλαξε, τώρα τελείω. Νομίζω ότι λύθηκε το πρόβλημα. Γιατί από αύριο είμαι σε αποστολή και όποιος είναι σε αποστολή στο ραδιόφωνο και στο site οφείλει να στείλει κάποια πράγματα. Δηλαδή τώρα θα... Έχω περισσότερους τους κωδικούς, αν υπονοείς για μένα κάτι. Δεν είπα κάτι για σένα. Δεν είμαι τόσο τσομπάνης ώστε να μην έχω τους κωδικούς μου. Απορώ γιατί εξοργίζεσαι. Απορώ, δεν είσαι, σε προλαβαίνω. Και νομίζεις ότι φωτογραφίζω εσένα. Δεν είχα. Θα πάμε στον Νίκο Μοσχοβίτη, ο οποίος είναι σε αποστολή. Και... σε διπλή αποστολή. Ναι. Και βλέπεις ότι στέλνει συνέχεια πράγματα και θέματα. Χθες τον χάσαμε κανένα δεκάωρο. Αυτά να μην τα λες όμως στην πλάτη του. Αν τολμάς, να τα πεις τώρα που θα βγεις στον αέρα. Τι αν τολμάς, τολμάει ρε. Τον Μόσχο τον έχει ακόμα, δεν τον έχασε. Γιατί όταν βγαίνει ο Ατρίδης λίγο τρέμει, γι' αυτό. Ο Ατρίδης είναι μεγιάγκεκτος, δεν είναι για πολλά. Δεν είναι για πολλά γιατί δεν έχει ελέγχο κολκά. Αν ακούει κάποιος που δεν πρέπει και τον εκθέσει τον Ατρίδη περισσότερο. Δύσκολες στιγμές όταν πρώτο ήρθε, μέχρι να καταλάβει πως σκέφτομαι. Ναι. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι ένα κλικ από το ψυχιατρίο. Άμα ξεπεράσεις όμως αυτό το στάδιο, μετά νομίζω ότι μπορείς να γίνεις καλός δημοσιογράφος. Δηλαδή, επειδή δεν έχεις και πολλά να τα μάθεις τα παιδιά θεωρητικά, τα μαθαίνεις στην πράξη. Ναι, στην πράξη. Δεν νομίζω ότι έχεις και την υπομονή να κάτσεις να πεις τον οποιονδήποτε θα το κάνεις έτσι, θα το κάνεις αλλιώς. Είναι λάθος. Στη δημοσιογραφία, το σημαντικότερο μάθημα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος είναι το πινελίκι. Αν δεν φάει πινελίκι, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Άστο. Και εμείς τους βρίζουμε λίγο. Και βασικά με έχετε βάλει και βρίζω εγώ, εντάξει. Άκου λίγο. Κανείς δεν μπαίνει στα σοβαρά τις βρισιές σου. Απλά όταν βρίζεις πολύ, καταλαβαίνει ότι ήταν σοβαρό αυτό που έγινε. Καταλαβαίνεις. Έχεις έναν τρόπο έκφρασης δικό σου εσύ. Άλλος, δηλαδή, στα ζευγάρια λέει ο άλλος αγάπη μου. Και με το που λέει αγάπη μου, καταλαβαίνεις ότι είναι γαμοσταυρίδι αυτό. Απλά δεν, ναι, το λέει. Δεν το λέει έτσι ακριβώς. Ναι, καταλαβαίνεις. Ναι. Εσύ το λες ευθέως. Και καταλαβαίνει ο άλλος. Πάντως μαθαίνουν πολλά δίπλα σου και άστα χαζά, μαθαίνουν κυρίως από το παράδειγμα. Δηλαδή βλέποντας εσύ πώς λειτουργείς, παίρνουν κάποια πράγματα, ρε παιδί μου. Το κακό με τους δικούς μας ποιο είναι, ότι βλέποντας την πινελίκη τρώω, αποφεύγουν τα, ξέρεις, τις κακοτοπιές, ναι. Τα πληρώνεις εσύ δηλαδή και τα αποφεύγουν οι επόμενοι. Τι να κάνουμε, κάποιος πρέπει να ανοίγει το δρόμο στον πινελίκη. Για να την γλιτώνουν οι άλλοι. Καλό μεσημέρι. Ο Τσομπατζόγλου, ο οποίος είναι το κάτω παιδί, το χαρά της πεθεράς, εδώ αριστερά μας. Θα ξεκινήσει την εκπομπή. Για λέγε, Δημήτρη μου. Το Δημήτρη μου ότι... είναι πινελίκι, είναι... Η παραμονή ενός ταξιδιού έχει πάντα καλή διάθεση και από τους δυο σας, διότι μπορεί να καίγεστε. Ένα ταξίδι που έχει και 5 ανθρώπους και δεν πηδάνε ζώα εκεί που θα πάμε, αλλά... Είναι και το μοναδικό φέτος τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι σας αξίζει ένα τέτοιο μάτς μετά από τυφλίδα. Μετά από Τσεχία, που ήταν ένα χωριό το Λιμπερτσεκί, μετά από Μπακού, νομίζω ότι μια Φλωρεντία να πάτε να δείτε και κάνα μουσείο, είναι και να πάτε στα Ουφίτσι. Είναι και το τελευταίο. Ε? Είναι και το τελευταίο ταξίδι. Μην το λες, άκουσα να το μιλάς. Εντάξει, το τελευταίο είναι. Το τελευταίο είναι, εντάξει, τι να λέμε. Ήταν χθες πολύ αισιόδοξος ο Σταύρος, κάπου είχε δει και τα στιγμιότυπα της Φιωρεντίνα. Το παιχνίδι ολόκληρο είδα. Α, το είδες ολόκληρο το παιχνίδι. Ναι. Και ήταν πάρα πολύ αισιόδοξο ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να τους εγκλωβίσει. Κάτι Μπερναντέσκι, κάτι Ήλισιτς, κάτι Κάλινιτς, κάτι αυτούς. Τους έχει ο ΠΑΟΚ. Πολύ καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ όταν αμήνεται.
Ο ΠΑΟΚ όταν αμήνετε. Όταν είναι πίσω από την μπάλα, ο ΠΑΟΚ είναι μια χαρά ομάδα. Εντάξει. Όταν θα πρέπει να κάνει παιχνίδι, εκεί λίγο υστερούμε. Αλλά δεν στα δύο μάτς με την Κάραπα, γιατί δεν έμεινε λίγο πίσω από την μπάλα, μπας και παίρναμε. Μόνο πίσω από την μπάλα ήμασταν. Απλά νομίζαμε ότι μπορούμε να βγούμε λίγο πιο μπροστά. Ναι, αυτό, να μην το νομίζαμε. Μήπως και γλιτώναμε. Εκεί ήμασταν πίσω από την μπάλα, συνεχώς. Εδώ είχαμε εμείς την μπάλα και την κάναμε γιο-γιο. Πόσο διαφορετικά δεν θα μιλούσαμε αν έστω το δεύτερο μάτς. Δεν ήταν τώρα, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν δίκιο, όχι. Δεν κάναμε και ήταν οδυνηρό. Λίγο. Αν δεχτείς ότι δεν ήταν δίκαιο, θα πρέπει να κυρώσει και πολλές δικές σου επιτυχίες όταν σαν outsider έπαιζε σε κάτι παιχνίδια και έπαιρνε έτσι. Όχι, και λέγε: ο Πάοκ είναι πολύ καλός εκτός έδρας. Μπάλα είναι. Ο Πάοκ είναι πολύ καλός όταν παίζει με ανώτερους αντιπάλους. Ναι. Αυτό έκανε και η Κάραμπακ. Πλέον η Κάραμπακ είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά. Εσύ είχε διαβάσει και είχε και γνώση του εαυτού της. Εσύ, ξέρω εγώ, κέρδισε στην Dortmund, αλλά αυτοί είχαν και 10 μαλλιά. Με το γλύκο να τα βγάζει όπως να είναι. Ωραία. Εμείς δεν είχαμε 10 μαλλιά με την Κάραμπακ. Αυτό. Φρόντισε επειδή σε διάβασε να μην κάνεις μαλλιά. Γιατί ένα μπορεί να μπαινε. Και θα είχαν πρόβλημα. Δεν έπρεπε να χάσει εκείνο το μάτς. Και δεν άξιζε και δεν έπρεπε. Θα ήταν τώρα 5-5 η βαθμολογία. Μια χαρά. 5-5. Γι' αυτό το λέω, ρε. Γι' αυτό το λέω. Ότι πόσο διαφορετικά θα μιλούσαμε αν ο ΠΑΟΚ έλεγε, ας πούμε, την ημέρα του μάτς. Έλεγε ο Ίβιτς, ρε παιδιά, τι ωραία ομάδα που είμαστε να παίζουμε πίσω από την μπάλα. Το έχει πει και ο Κόλκας αυτό. Δεν καθόμαστε λίγο πίσω από την μπάλα, κρατήσουμε το χ, να πάρουμε το. Με το χιπικό και σε αυτό, όλοι μπροστά. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται στην Τούμπα με. Γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν μπορείς. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ έξυπνος και πάρα πολύ κατασταλαγμένος. Πρέπει να έχεις παίκτες που τους κόβει ποδοσφαιρικά βασικά. Από εκεί όλη η κατάρα του ΠΑΟΚ είναι αυτή. Γιατί τι νομίζεις, γιατί στην Τούμπα, γιατί δεν κερδίζει στην Ευρώπη. Για αυτό το λόγο δεν κερδίζει. Γιατί κάποιοι δεν μπορεί να. Ντε και καλά πρέπει να φύγουμε ολούρ μου. Ναι, δεν μπορούν να αντιληφθούν το τι συμβαίνει. Ποιος είσαι, είναι η Τούμπα, μπαίνουν μέσα, άιντε και. Καμιά φορά σου κάθεται και καμιά φορά χαιρετίσματα. Συνήθως χαιρετίσματα. Πότε έχουμε κερδίσει στην Τούμπα παιχνίδι ομίλου. Χάσαμε από το 6-1 πρόπερση. Με τη Μίνσκ. Τότε που ο Στέφανος Αθανασιάδης είχε βάλει. 3 γκολ. Κάμια 5-6 γκολ πώς είχε βάλει. 3 εδώ 4, και 3. 2 εκεί. Ναι. Σε εκείνο το θυμάσαι και το δρόμο που πηγαίναμε στο. Να παίξουμε στο. Είχε βάλει 2 εκεί. 2 εκεί, ρε. Ναι, ρε. Με την Πάτε Μπόλ. Με την. Ο Θανασιάδης εκεί. Ναι, 0-2 με 2 γκολ του Κλάους, ναι. Ναι. Εγώ πού ήμουν. Εντάξει, το που ήσουν. Να μην τώρα μην τα πω, ακούνε και άνθρωποι. Αυτά γκολ τα θυμάμαι. Ναι. Είχε μείον 8 εκείνη η μέρα. Κάποια αυτό θυμάμαι μόνο. Κάποια στιγμή και την Γηπεδάρα θυμάμαι. Γηπεδάρα, τσάι τσουρούφλιζε κανονικά. Βγήκε ένα βίντεο με όλα τα γκολ του Κλάους στα ευρωπαϊκά. Όλα, είναι βιντεάκι. Και βαρέθηκα να βλέπω. Είναι πολύ ωραίο, είναι. Πολύ ωραίο είναι, ρε φίλε. Πόσο έχει. Μάλιστα. Καμιά 18-20 πόσα έχει στην Ευρώπη. Συγκινείς. Έχει πολλά γκολ. Συγκινείς. Εντάξει, τα 5 είναι με τη Μίνσκ. Γι' αυτό σου λέω, βαρέθηκα να βλέπω γκολ με τη Μίνσκ. Ήταν δύο καπάκι κοντά το ένα με το άλλο. Άμα βγάλει βίντεο φιλάκι ο Δημήτρης Αλπικίδης με τα γκολ που έχει βάλει στην Ευρώπη, θα ξεκινήσει να το βλέπει τώρα και θα σταματήσει το βράδυ. Και με την εθνική εννοεί. Πρώτο σκόρ τη ιστορία του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη είναι ο Στέφανος Αθανασιάδης. Δεν είναι ο Σαλπικίδης. Λέμε όμω για του Σαλπικίδης. Για δεν μα απασχολεί και ως Έλληνα ποδοσφαιριστή. Με μια ομάδα που του έχουμε 15.000 πάνω σε πόντου. Επειδή όλα αυτά τα χρόνια φροντίζετε έντεχνα να ανεβάζετε τον Αθανασιάδη και να ρίχνετε τον Σαλπικίδη. Ποιο το είπε αυτό, έτσι κάνατε. Έτσι κάνατε. Απλώ σα θυμίζω. Μήπω σε βρήκαν τρει στο Σουμπούτεο και σου είπαν. Σα θυμίζω και για να μην τον αρχίσουμε τι συγκρίσει. Αυτό πώ δεν τον βαρά τον Ασλαμά. Όταν διαβάζει τα μηνύματα με νόημα. Γιατί να μην αρχίζουμε τις. Τα εκπληκτικά μηνύματα. Να μην αρχίσουμε τις συγκρίσεις. Καλώς σφάχτηκε αυτός χθες πάλι. Κουβέντα δεν είπε. Κουβέντα δεν είπε. Η σφαγή. Δεν είναι η σφαγή, τι να πει. Ναι. Εδώ προπονητής δεν είδε ότι είχε ο παίκτης 4 φάουλ. Πώς δεν είπε, ρε. Το είπε μέσος ότι σφάχτηκε. Γιατί αποθέωνε χθες το Λάσκαρη που πήρε θέση και έκραξε. Πώς το έγραψε, άστραψε και βρόντιξε. Κάποια τέτοια φράση πρέπει να βρει. Δεν μας μεγάλο μέτωπο. Δεν πήρε χαμπάρι ο προπονητής, ρε φίλε. Δηλαδή έχει 10 άτομα team και δεν παίρνει χαμπάρι ότι ο καυτός σου παίχτη. Δεν χρειάζεται έχει να πει κάτι. Άστο, είναι δική μας εκπομπή αυτή δύο ώρες. Τι θέλετε, παιδιά. Τον γιο του Μπάρλο, πώς το λένε. Χάσα το γιο του Μπάρλο και μιλάτε για το μεγάλο. Τι μιλάτε. Εμείς, ρε φίλε, αυτοσαρκαζόμαστε. Δε στην ατάκα του ΠΑΟΚ 24. Διαβάσαμε χθες ακόμα ίδια, είναι αλλάξτε την. Δεν έχουμε τόσο φαντασία σαν και εσάς. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν έχει τόσο φαντασία δεν έχουμε. Το χιούμορ σας, το αστήρευτο. Αριανός και χιούμορ, φίλε, δεν συναντήθηκαν ποτέ. Ένας πλιάκος είναι. Ολόκληρη η οικογένεια του Άρη είναι ένας πλιάκος. Και εκείνο όταν τον πιάσουν για αυτόν τα διαόλια του, το ξεχνάει. Υπερβάλλεις τώρα. Η ατάκα και ο Πικρόχολος ήταν εκπληκτικός. Άμπρο. Εκπληκτικός.
Ήταν εκπληκτικό. Αλλά γενικά δεν φημίζονται για το χιούμορ του. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Μα όταν έχει τέτοια πορεία σε κάποια αθλήματα και σε αυτή την πόλη, λογικό να χάνει το χιούμορ σου. Φίλοι, για μας ναι. Δουλεύουν. Ναι, για μας δουλεύουν. Ναι. Θα κάνουμε δουλίτσα. Έτσι θα κάνουμε. Έχουμε προσωπικά ρε φίλε. Κάνεις δουλειά με το ναι. αυτό. Άντε πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ του έλεγα, γιατί μου έδειξε τώρα κάτι. Εγώ του έλεγα, τρίτη αγωνιστική θα παίξει πάω Κισαμικός Άρης. Δεν θα παίξει Άρης Τρίκαλα. Αυτός θέλει να παίξει Άρης Τρίκαλα. Είδες που πέρασε το να γίνει τρίτη αγωνιστική. Δεν σε συμφέρει μένα, αλλά μπερεκέτη. Τουλάχιστον το μάτς να γίνει στα Χανιά, στα Περβόλια, να έχουμε και καλό ρεπορτάζ από εκεί. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τρίτη σήμερα έχει ποδόσφαιρο, θα βγει αποστολή σε λίγο για την Ιταλία. Έχει μπάσκετ, παιχνίδι. Να ενημερώσουμε ότι ο Κλάους έχει κάρτες, δηλαδή άμα δεν τον δείτε στην αποστολή, μην αρχίσετε. Αούσου του δεν παίζει. Αν και όποτε παίζει με Ιταλούς. Ναι, ναι. Είναι αόρατος κανονικά να πούμε. Έχει δύο επαφές με την μπάλα, τις έχει κάθε ημίχρονο. Ναι. Στο Ουντινέ. Ούτε την ακούμπησε. Ούτε την ακούμπησε. Έχει K20 εκεί, Champions League. Έχει πολλά και διάφορα. Πρέπει να μπούμε σε κλίμα αγωνιστικό. Και έχουμε και. Έχει θέματα. Ναι, έχουμε πολλά πράγματα. Μπάσκετ έχουμε. Νέα ΚΕΔ έχουμε. Νέα ΚΕΔ ανακοινώθηκε. Δεν ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα έχουμε ορισμούς σε λίγο. Μπαίνουμε σε κλίμα αγώνων. Ο Λαζαρίδης έρχεται στην Τούμπα την Κυριακή για να πάμε λίγο στο επόμενο. Δευτέρα παίζουμε. Δευτέρα παίζουμε. Ναι, 7.30 ώρα. Τι σου φταίει, λες, Δευτέρα, ναι. Τι σου φταίει ο Λαζαρίδης. Να δημιουργήσω λίγο κλίμα, μπας και βρίσκουμε κανέναν αντίπαλο. Αυτό δεν θέλω να κάνω. Ναι, μην το δημιουργήσει το κλίμα γιατί πέρυσι έφαγε αναπτήρα ο συγκεκριμένος. Εντάξει, φίλε, επειδή είχαμε έναν εύστοχο άνθρωπο να πούμε. Ναι, λέγε χαζομάρες, λέγε. Ναι. Άστο Λαζαρίδη τώρα. Βρέθηκε που πέταξε τον αναπτήρα. Ποιος δε. Αυτός που πέταξε τον αναπτήρα, βρέθηκε. Ο άλλος με το καπρογόνο, με τη φωτοβολίδα βρέθηκε. Δεν ανακοινώθηκε τίποτα. Μακάρι να βρέθηκε και ας μην ανακοινώθηκε. Τι λέμε τώρα, βρέθηκε, εννοείται. Εννοείται ότι βρέθηκε. Εντάξει. Και έχουν προχωρήσει τα πάντα έτσι όπως πρέπει. Ωραία. Εντάξει, αρκεί. Πάμε στου χορηγού. Η Ρεγκίνα. Είδη υγιεινής, μπαταρίες, αξεσουάρ, μπάνιο και υδραυλικά είδη. Όπου δείτε αυτή τη φίρμα, Ρεγκίνα σημαίνει ότι όλα είναι εγγυημένα, ποιότητα, διάρκεια ζωής σε επιλεγμένα καταστήματα Ιταλή, με είδη υγιεινής. Ιταλή, ρε φίλε. Ιταλή. Είναι σε αυτά, είναι κορυφαίοι. Μπειρατής. Έχει και Champions League και Europa League. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο είναι μαζί σας. Την Πέμπτη δεν έχει Champions League. Θα ήθελες, αλλά δεν έχει. Και Europa είπαμε. Α, εντάξει. Όταν θα παίξει Τρίτη και Τετάρτη, θα τα λες. Και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη στον Πειρατή, οι 7 τηλεοράσεις, οι 2 γιγαντοοθόνες, το εκπληκτικό φαΐ, οι 130 ετικέτες μπύρας, οι προσφορές 2 συν 1 δώρο, τι να πω τώρα, τι άλλο να πω, Διογένους 17 στην Τούμπα, το μεγαλύτερο beer and rock bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Και Αναδομό, η τεχνική εταιρεία ειδική για ανακαινήσεις. Μπορείτε να καλέσετε 2311 41 508 για να μάθετε πακέτα προσφορών για ανακαινήσεις σπιτιού ολόκληρου, του μπάνιου, του παιδικού δωματίου, της κουζίνας. Ό,τι θέλετε. 6 άτοκες δόσεις στην Αναδομό. Μπείτε και Αναδομό, pavlanakenis.gr για πιο πολλές ιδέες. Πάμε να ξεκινήσουμε μετά από ένα πρώτο διάλειμμα, να συνδεθούμε και με Γερμανία. Να μάθουμε και στην Ολλανδία τι γίνεται και στην Ιταλία. Έχουμε πολλές βόλτες να κάνουμε για τα θέματα του ΠΑΟΚ που είναι σήμερα στην επικαιρότητα. Μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα επιστρέφουμε με την είδηση ότι έχουμε πρόστιμα για Ολυμπιακό, για ΑΕΚ, Γερακλή και Πανιόνιο. Είναι μια ανησυχητική είδηση όταν βλέπεις πρόστιμο σε ποδοσφαιρικό επίπεδο και δεν είναι όπα. Αφού εκτός έδρας έπαιζες, ρε φίλε. Πρόστιμο ύψος 33.500 ευρώ τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός. Ναι, γιατί ανάψαν ένα κάρο φωτοβολταϊκό τέτοιο, όπως το λένε, πυρσί με το μαθηματικό ναι. Στο ντέρμπι. Γράφτηκαν στο φύλλο αγώνος, γεια σας, αφού είναι τα ρήφα. Πρέπει να πέσαν και μέσα κανένα δυο. 6.000 ευρώ στην Παέρα Κλής, η ΠΑΕΚ 7.000 ευρώ, Ολυμπιακός 33.500 και τιμωρείται η ΠΑΕ Πανιόνιος για το Πανιόνιος ΠΑΟΚ και όχι ο ΠΑΟΚ. Αυτό. 4.000 για την ΠΑΕ Πανιόνιος. Μάλιστα. Καλά, ήμασταν ικανοί εμείς να φάμε και σε εκτός έδρας παιχνίδι. Έχουμε φάει. Δεν είναι πρόβλημα. Από πού να ξεκινήσουμε? Μπάσκετ ή ποδόσφαιρο? Με μπάσκετ. Το αποφάσισε. Να πάμε στον απεσταλμένο μας. Πώς ακούγεται? Ο οποίος παρακολουθεί την προπόνηση.
Έχει πρωινό χαλάρωμα. Θα έχει και βραδινό. Με σουτ. Στο γήπεδο το οποίο έχει ένα όνομα το οποίο δεν μπορώ να το πω. Αυτοί μας είχαν κερδίσει και στο παρατάκι πέρσι. Έτυχε, εντάξει. Τι έτυχε, εκεί ήμουν. Θεωρείται το παιχνίδι της βραδιάς για το Champions League. Έχει εκεί, δεν ξέρω. Και μάλιστα στο πρόμο, το βίντεο, έχει πρώτο πρόσωπο για τον ΠΑΟΚ, τον Τέιλορ. Έχει έναν εδώ Αμερικανό της Oldenburg. Τους φάνηκε ωραίος εξόψιος. Λέει... Φαίνεται έχει πιστική φάτσα. Είσαι ναι. Εκείνον τον Animal στο NBA, πώς το λένε. Ναι. Πώς το λένε, της σχόλης. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στον Νίκο τον Μοσχοβίτη. Θα περιμένουμε σε λίγα λεπτά την ανακοίνωση της αποστολής του ΠΑΟΚ. Μια και γίνεται... αύριο, καλή ερώτηση. Μια και γίνεται η τελευταία προπόνηση όπου λογικά υπάρχει και δοκιμή σχήματος. Σχήματος. Να δω, δεν είδα. Ρε. Και... να δω, δώσ' μου, ρε. Όχι, δεν μπορώ να σου δείξω. Δεν μπορώ να σου δείξω. Σε παρακαλώ. Σαν αντρόγινο. Προσωπικά δεδομένα. Σαν αντρόγινο, μάλλον αυτοί οι δύο. Προσωπικά δεδομένα. Απίστευτο. Τι από εδώ, ρε. Είδες εκεί. Όχι, θα μου το δείξει. Όχι. Ποια είναι πάλι αυτή που σου στέλνει. Σε δύο λεπτά θα έχουμε τον Νίκο τον Μοσχοβίτη. Και να τα βάλουμε σε μία σειρά και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ. Οτιδήποτε έχουμε από τη σημερινή ημέρα. Τρόπες επικοινωνίας. Γραπτά μηνύματα γράφεται FM. Αφήνεται κοινό το μήνυμα στο 545-26. Α, έχει βγάλει η ΠΑΟΚ. Επειδή δεν μπορώ να εκτιμήσω βέβαια και το ενδιαφέρον πόσοι είναι και πόσοι θέλουν να πάνε στο τέρμιο Φράγκη. Πρόπερ ήταν πάρα αρκετοί, ήταν αρκετοί. Φέτος δεν ξέρω με τα δεδομένα που υπάρχουν. Έχει και οικονομικό είναι το θέμα πλέον και η ομάδα δεν έχει πολλές ελπίδες. Είναι ακόμα και το ότι είναι προορισμός τον οποίο ξαναπήγες πριν δύο χρόνια. Ακόμα και αυτό. Θα μου πεις αν ο ΠΑΟΚ έπαιζε τη... Κοίτα, είναι καλός προορισμός βέβαια για ζευγαράκια. Δηλαδή μάλιστα. Να πάρει τη γυναίκα να πει σειρά σε πάω Φλωρεντία, να μην ξέρει αυτή ότι έχει παιχνίδι. Να χαρεί, τι καλό παιδί έχω εγώ, τι καλό παλικάρι παντρεύτηκα και ξέρω εγώ και τι έκανα και τι έρανα. Και να διαπιστώσει όταν είναι εκεί ότι και ένα παιχνίδι έχει εδώ, τι κρίμα. Πρέπει να πάμε και στο γήπεδο, αγάπη μου. Προσέξτε κάτι το οποίο δεν το ήξερα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπενθυμίζει ότι δεν θα υπάρχει διάθεση εισιτηρίων στην διάρκεια παραμονής της ομάδας στην Ιταλία. Δεν ξέρω γιατί. Τα εκδοτήρια λειτουργούν και σήμερα Τρίτη από τις 9 μέχρι τις 5. Τα εισιτήρια κοστίζουν 60 ευρώ για την πρώτη κατηγορία και 20 ευρώ για την θύρα των οπαδών εκεί στο πέταλο στο Αρτέμιο Φράγκη. Όσοι κάτοικοι εξωτερικού, θα είναι αρκετοί, επιθυμούν να κάνουν αγορά εισιτηρίου, θα πρέπει να επικοινωνήσουν και με τα email. Τι είναι αυτό, fiorentina@paokfc.gr. Να έχει συγκεκριμένο mail. fiorentina@paokfc.gr. Και θα πάρουν και απαντητικό mail με όλες τις πληροφορίες. Επαναλαμβάνουμε όλα αυτά σύντομα. Να σημειωθεί πως η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν θα διαθέσει εισιτήρια στην Ιταλία εκτός εκείνων που έχουν αγοραστεί μέσω mail λόγω της υποχρέωσης επιστροφής των εισιτηρίων στη Φιωρεντίνα την προηγούμενη του αγώνα. Και ως εκ τούτου θα καταστεί αδύνατη είσοδο στο γήπεδο σε όσους δεν έχουν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία. Άρα, όσοι το έχετε σχεδιάσει ή όχι το σκέφτεστε, έχετε μόνο τη σημερινή ημέρα το δικαίωμα αυτό. Ας το κάνω το κάτω, ρε. Θέλει να δει, ρε. Μην τον πιέζει. Είναι σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Ωραία. Αυτό για το Φιωρεντίνα ΠΑΟΚ. Αυτό να το στείλω και σε ένα φίλο μου που θα πάει. Ναι, ναι, μα δεν το ξέρει. Κανείς δεν το ξέρει. Ναι, δεν το ξέρει κανείς. Δηλαδή, μην ξεκινήσει κανείς χωρίς εισιτήριο και δεν έχει κανονίσει κάτι. Υπάρχει θέμα εδώ από ό,τι λένε. Τώρα, υπάρχει και το θέμα το πρωινό με τους αγώνες που έστειλε και πάλι η UEFA ως ύποπτους για να έχουν χειραγωγηθεί. Είναι αυτοί που δημοσιοποιούνται κάθε φορά, συνήθως από την τηλεόραση του Skype. Όχι, υποθέτω, ξέρω εγώ τι να σου πω. Τι υποθέτεις, καθένας έχει το συμφέρον του. Ναι, αλλά είναι και μια είδηση που περνάει στα ψηλά. Δηλαδή τα μάτς που έχουν
περάσει αυτή τη δικασία καμιά 50 τελευταία χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν, δεν. Δηλαδή το πάω κλάρισα για ποιο λόγο. Παίχτηκε το over. Το κέρδισε 2-0. Ναι. Συγχαρητήρια. Ναι, όμως είναι ο ΠΑΟΚ. Και τι είναι ο ΠΑΟΚ, είναι και μόνο ύποπτο όλο αυτό ότι παίχτηκε το over, δεν βγήκε, είναι ο ΠΑΟΚ. Όλο αυτό πλέκει λίγο το σενάριο. Φοβερό. Δηλαδή δεν μπορέσαν να το στήσουν. Αυτό εννοούν. Ότι είναι ύποπτο ότι. Καλά, ρε Μπούφη, πώς το καταφέρατε. Είναι ύποπτο βλακείας. Φαντάζεσαι να. Για αυτόν τον αγώνα. Φαντάζεσαι να σε. Αυτόν τον αγώνα εδώ πέρα. Α, καλά. Α, μπράβο. Δηλαδή κάτι. Ναι, κάτι πήρε το μάτι μας. Και το Πάο Κλάρισα τώρα ήταν. Και τα άλλα γενικά εδώ. Το Πάο Κλάρισα έπαιζαν οι αναπληρωματικοί των δύο ομάδων. Έχει θέμα, όχι αυτό. Αυτό έχει θέμα. Αυτό έχει θέμα. Είναι γνωστό εδώ και μερικά χρόνια. Όλα αυτά είναι βάση πονταρισμάτων και τα θεωρούν ύποπτα. Αλλά ποτέ δεν δηλαδή γίνεται κάτι. Δηλαδή στο Βέρεια Πάοκ που το διπλό δεν πήγε ποτέ πάνω από το 1-20. Ωραία. Είναι ύποπτο. Με 0-0. Για να μην ανέβηκε ποτέ πάνω από ένα 20, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι 50.000 άτομα φορτώναν το διπλό εκείνη την ώρα. Και δεν ήρθε. Ναι, ναι. Ο Θωμαίδης στο μεταξύ δεν έχει ιδέα από στοίχημα. Κάνει αποκαλύψεις. Αν ερχόταν. Ωραία, και δεν έχει δει πώς είναι το κουπόνι. Εντάξει, δεν ξέρει. Ωραία. Αλλά άντε τώρα, άντε. Τέλος πάντων. Πάμε στο Νίκο Μοσχοβίτη, ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία, στη Βόρεια Γερμανία. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Στη Βόρεια. Πώς πας, όλα καλά? Όλα καλά. Όλα είναι καλά. Αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβω πού είναι τι στη Γερμανία, ρε παιδιά, με τίποτα. Παιδιά, είναι κοντά στη Βρέμη. Ωραία. Έχουμε είναι πάει. Ψηλά στη Γερμανία, αλλά ο καιρός είναι μια χαρά προς το παρόν. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχουμε θέματα με κρύο και με αυτά. Εντάξει, έχει ένα νορμάλ χειμωνιάτικο καιρό. Από τη Βρέμη, πόση απόσταση δηλαδή? Δεν είναι ούτε 30 χιλιόμετρα. Από την, από τη Βρέμη. Μπήκαμε ανάποδα στο τέτοιο στη Βρέμη. Δεν ήμουν στη Βρέμη. Δεν ήμουν στη Βρέμη. Το τρόλεϊ ήρθε πάνω μας. Μπήκαμε ανάποδα σε ράγες με αυτοκίνητο. Δεν ήμασταν μαζί στη Βρέμη. Όχι, όχι, δεν ήμουν στη Βρέμη. Ωραία πράγματα. Για πες μας, τι έχεις συναντήσει. Γιατί κάνανε προπόνηση, λίγο... χαλάρωμα. Δηλαδή είσαι στο χωριό, το αδερφή Βρέμη. Το συνηθίζουν οι ομάδες. Όχι, ρε παιδιά, τι χωριό. 160.000 κόσμο εδώ. Δεν είναι χωριό, είναι πόλη κανονική. Είναι μια επαρχιακή γερμανική πόλη που είναι φουλ στο ποδήλατο, με ανοιχτούς μεγάλους δρόμους και με μεγάλη άπλα στο κέντρο της. Σήμερα και όλα το απόγευμα ανοίγουν και κάνουν ένα. Ξεκινάει χριστουγεννιάτικη αγορά τους από ό,τι κατάλαβα. Και έχουν πάρα πολλές προετοιμασίες και αυτό ξεκινάει στις 5 το απόγευμα από εδώ και έχουν κάποιες εκδηλώσεις. Να ψωνίζεις για να δείχνεις και άπλα απέναντι στους συναδέλφους. Ότι κουνουμάς περισσότερα και τέτοια. Πήγαινε εκεί, πάρε τις σακούλες. Βέβαια. Γενικά το Oldenburg είναι μια πόλη γερμανικής επαρχίας. Που ακόμα βέβαια και η γερμανική επαρχία από την Ελλάδα είναι καμιά 200 χρόνια διαφορά. Δηλαδή επειδή χθες χρησιμοποιήσαμε σχεδόν το μισό βόρειο σιδηρόδρομο της χώρας για να φτάσουμε εδώ. Εντάξει, οι διαφορές και όλα τα διαφορετικά που συναντάς εδώ δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα. Ναι. Εντάξει, η ομάδα σήμερα το πρωί ήταν στο γήπεδο. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το πρόγραμμά της. Κάποια σούτ, ένα χαλάρωμα όπως το συνηθίζουν οι ομάδες, ειδικά σε παιχνίδια που είναι βραδινά, όπως και το σημερινό δηλαδή, γιατί το σημερινό είναι στις 9. Γενικά πάντως υπάρχουν πολλές ετοιμασίες, γιατί η διοργάνωση το έχει επιλέξει ως παιχνίδι της εβδομάδας. Έχει εδώ ανθρώπους από τη FIBA για να κάνουν διάφορα θέματα και σήμερα δηλαδή στο γήπεδο. Είχε αρκετούς με βίντεο, με φωτογραφίες και από χθες είναι κάνει κάποιες δηλώσεις. Τώρα αυτή την ώρα που του φύγουμε ήταν εκεί και η ομάδα της Oldenburg που πήγε για αυτή για ένα χαλάρωμα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει έρθει εδώ με θέματα. Χαμόγελο υπήρχαν στην προπόνηση, δεν υπήρχαν ούτε σκυμμένα κεφάλια ούτε τίποτα. Αλλά το θέμα είναι βέβαια ότι το απόγευμα αντιμετωπίζει μια ομάδα που είναι πάλι σε αυτές που τις λέμε καλύτερο επίπεδο από αυτόν. Δεν τα πηγαίνει τόσο καλά στη Γερμανία, είναι στο 5-5, αλλά είναι μια ομάδα η οποία και εγώ λίγο βλέπω το πρωί το ρόστερ της σε σχέση με την Oldenburg που αντιμετώπισε πέρσι ο ΠΑΟΚ έχει 9 ίδιους παίχτες σε σχέση με πέρσι, δηλαδή είναι σχεδόν η ίδια ομάδα, τον ίδιο προπονητή, και ο ΠΑΟΚ βέβαια πέρσι έχει αλλάξει πάρα πολύ. Οπότε θα δούμε το βράδυ. Σύγκριση στατιστικών στοιχείων είναι σαφώς πιο εύστοχη από τον ΠΑΟΚ σε κάθε κατηγορία. Έτσι έχουν. Τις βολές.
τα πάντα είναι πιο εύστοχοι αυτοί. Ο ΠΑΟΚ έχει αρκετά. Έχει. Ναι, έχει παραπάνω rebound. Αρκετά παραπάνω rebound έχει. Ο ΠΑΟΚ μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική ήταν πρώτος στη διοργάνωση στα rebound. Μπράβο. Και νομίζω ότι πρέπει να έμεινε γι' αυτό και όλο, γιατί την προηγούμενη αγωνιστική στο παιχνίδι με την Νεπτούνας πάλι ήταν αρκετά άσχησης οι δύο ομάδες. Έχει 44 rebound μέσω όρο ΠΑΟΚ, είναι δυνατόν. Αφού 15 ναι, στη διοργάνωση. Στη διοργάνωση έχει πάρα πολλά rebound, ναι. Μπράβο. Είναι σε πολύ υψηλό αριθμό. Αλλά κάνει και 17 λάθη από ό,τι βλέπω εδώ. Κάνει και 17 λάθη. Είναι εκεί κοντά και η assist νομίζω, λίγο παρακάτω από τα 15, από τα 17, 15 πρέπει να είναι. 14, ναι. Εντάξει, το θέμα για τον ΠΑΟΚ τώρα δεν ξέρω αν αγωνιστικά σχέση με την Oldenburg οι δύο ομάδες έχουν πάρα πολλές διαφορές και είναι θέμα ημέρας κυρίως για το ποιος θα κερδίσει. Απλά για τον ΠΑΟΚ μετά από 4 σερί ήττες έρχεται να παίξει ένα εκτός έδρας απαιτητικό παιχνίδι σε ένα γήπεδο που ό,τι μας είπαν και οι άνθρωποι εκεί του γηπέδου αναμένεται να είναι γεμάτο. Οκ, δεν θα είναι καμιά καυτή ατμόσφαιρα, αλλά είναι ένα γήπεδο 3.200 θέσεων και αναμένεται να είναι γεμάτο. Θα έχει και φίλους του ΠΑΟΚ εδώ. Σήμερα πέρσι τώρα, είχε πολύ καλή κερκίδα. Πέρσι είχε πολύ καλή κερκίδα, όντως. Mm-hmm. Φέτος δεν υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση για τόσο δυνατή, αλλά σίγουρα θα έχει κόσμο που θα έρθει από κάποιους συνδέσμους εδώ κοντά, που θα είναι δηλαδή σήμερα στο γήπεδο, εκεί πίσω από τη μία μπασκέτα. Ο ΠΑΟΚ, είπαμε, δεν έχει τον Μαργαρίτη, δεν έχει τον Μπέινερ, σίγουρα αυτό είναι πρόβλημα όταν μιλάμε για δύο. Και αφήνω τον Μαργαρίτη έξω γιατί έτσι και δεν παίζει εδώ και καιρό. Αλλά ο Πέινερς είναι μια λύση που λείπει σε ένα παιχνίδι που θα είναι απαιτητικό και ο Μαρκόπουλος θα έπρεπε να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές. Είναι ένα παιχνίδι πολύ πολύ δύσκολο, αλλά μέχρι στιγμής σε κάτι τέτοια παιχνίδια ο ΠΑΟΚ καταφέρει να δείχνει καλό πρόσωπο. Δηλαδή, αυτή η ομάδα δεν είναι σαν την Νεπτούνας, είναι χειρότερη, έτσι. Όχι, δεν είναι σαν την Νεπτούνας. Δεν είναι σαν την Νεπτούνας. Ο ΠΑΟΚ πάλι για εμένα δεν έχει να χάσει τίποτα σήμερα. Δηλαδή δεν θα πρέπει να έχει άγχος. Δηλαδή δεν έχει αυτός την πίεση της νίκης σήμερα, για να το πω έτσι. Δεν θα πρέπει να το έχει μέσα του υπέχτης αυτό το πράγμα και ο προπονητής. Οπότε αν παίξει πιο ελεύθερα και του πάει και λίγο το παιχνίδι, γιατί έχει θέμα ψυχολογίας η ομάδα, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή και στο μάτς του Σαββάτου στα Τρίκαλα φάνηκε αυτό. Μπορεί όσο τέλος να είναι ανταγωνιστική και να διεκδικήσει τη νίκη. Και αν το καταφέρει, σίγουρα θα είναι σημαντικό για την προσπάθεια που κάνει να συνεχίσει την διοργάνωση, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι στο 2-3, η Oldenburg είναι στο 3-2. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ χάσει σήμερα και έχει 4 ήττες μετά από 6 παιχνίδια, θα πρέπει πάλι να βρει μια νίκη εκτός έδρας σαν αυτή που βρήκε στο Βαρέζε. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο αυτό. Δεν είναι εύκολη η αποστολή, είναι αρκετά δύσκολη. Και ξαναλέω ότι η Oldenburg είναι μια ομάδα που είναι σχεδόν ίδια με πέρσι. Δηλαδή, η ομάδα που αντιμετώπισε πέρσι ο ΠΑΟΚ που τον κέρδισε δύο φορές εύκολα στους 32 του EuroCup, τότε που πάγωσε το θέμα με τον Σφορτσανίτη που δεν έπαιζε, είναι σχεδόν ίδια. Έχει 9 παίχτες από πέρσι και 2 προπονητή. Οπότε είναι δύσκολο. Νίκο, είναι την δύσκολο. Ώρα δεν είπαμε που γίνεται το παιχνίδι. 9 η ώρα είναι το παιχνίδι. 9 η ώρα Ελλάδος. 9 η ώρα Ελλάδος, ναι, 8 τοπική εδώ. Και με τηλεοπτική μετάδοση φυσικά κανονικά και παιχνίδι της εβδομάδας από τον Basketball Champions League. Το ίντερνετ το δοκίμασε, έχει καλό διαδίκτυο εκεί. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση που έχεις κάνει, γιατί μάλιστα. Όταν πήγαμε δεν υπήρχε σύνδεση καλή, είναι η αλήθεια. Αλλά πιστεύουμε ότι το βράδυ θα είμαστε κομπλέ. Είμαστε σίγουροι θα βρεις λύση με το ίντερνετ. Είμαστε πεπισμένοι ότι έχεις μάθει από τις αποστολές του Σταύρου, όπου πάντα βρίσκει λύση και είναι συνεπής στις υποχρεώσεις επαγγελματικές. Γελάει. Okay, εντάξει. Γέλασες. Εντάξει. Γέλασα και την αλήθεια. Γέλασε γιατί σκέφτηκε τον περιμένει αν δεν είναι συνεπής το βράδυ, κατάλαβες. Ναι. Δεν έχουμε βρει ίντερνετ, παιδιά, σε γήπεδα τα οποία είναι ό,τι να είναι. Τώρα αυτό είναι κανονική αρένα. Στο Κερατσίνι. Θα τη βρούμε την άκρη το βράδυ. Έλατε. Στο Κερατσίνι, στα Τρίκαλα, βέβαια. Μπράβο. Ωραία, Νίκο, ευχαριστούμε. Καλή παραμονή. Καλή να είστε καλά. Καλή συνέχεια. 9 ευρώ το βράδυ, λοιπόν, αυτό ο ευρωπαϊκό αγώνα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Την καλημέρα μα στο φίλο μα τον Κωνσταντίνο από τη Σουηδία. Είναι ο συγγραφέα Κωνσταντίνο, τον οποίο τον περιμένουμε εδώ, εκεί γύρω στα Χριστούγεννα. Να μα μιλήσει για τον ΠΑΟΚ, για τα βιβλία του. Είχαμε χθες μια συνέντευξη στο Newsfish. Την είδες? Του Κωνσταντίνου, του Κέλλη. Ναι. Πολύ ωραία συνέντευξη. Για το τελευταίο του βιβλίο. Και άμα στα πει και από κοντά. Ναι, θα έρθει. Ναι, ναι, σε λίγες μέρες θα είναι εδώ. Λοιπόν, αφήνουμε το μπάσκετ. Πάμε γρήγορα στα ποδοσφαιρικά. Μηνύματα δικά σας γράφετε FM. Αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Με τα είδη υγιεινής Ρεγκίνα κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τα κορυφαία είδη υγιεινής, επιλεγμένα καταστήματα, τα πάντα για το μπάνιο και όχι μόνο.
Μπίνα της. Σήμερα Champions League, αύριο Champions League, μεθαύριο Europa League, 7 οθόνες, 2 γιγαντοοθόνες, 130 ετικέτες για μπύρα, 11 κάνουλες, εκπληκτικά πιάτα για φαΐ, Διογένους 17, το μεγαλύτερο beer rock bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Και αναδομό, όπου τώρα προέρχονται Χριστούγεννα, ανακαινίζετε το σπίτι σας με τη φροντίδα της κορυφαίας αυτής εταιρείας στον χώρο των κατασκευών, 2311-241-508, και για ολόκληρο το σπίτι, αλλά και ξεχωριστά το μπάνιο, το παιδικό δωμάτιο, την κουζίνα, ό,τι θέλετε τώρα σε πολύ προνομιακές τιμές και με προγράμματα χρηματοδότησης. Αναδομό, παύλα, ανακαίνιση.gr και το site που μπορείτε να βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα. Πάμε με ποδόσφαιρο, ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σωστό μήνυμα από φίλο, ενημερώστε πού θα συναντηθούν οι φίλαθλοι στην Ιταλία. Φίλε, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό, προφανώς δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο. Τώρα, όχι, αυτά ανακοινώνονται, δεν είναι κάτι που μένει κρυφό. Θα το αναφέρουμε και μέσα από το site, είτε αργότερα το βράδυ θα γνωστοποιηθεί, είτε και αύριο. Προφανώς είσαι μεμονωμένος ή θα πας με παρέα. Θα ενημερώσουμε για το σημείο συνάντησης για να πάνε όλοι μαζί. Θα το κάνουμε λίγο αργότερα, έτσι, όταν γνωστοποιηθεί. Στο ποδόσφαιρο έχει η UEFA ένα, ας πούμε, μικρό αφιέρωμα και στον Βλάντα Νίβιτς και στον Στέφανο Αθανασιάδη. Έχουν έτσι τοποθετηθεί για τον ΠΑΟ και την πορεία του, για τον αγώνα με τη Φιωρεντίνα. Θα αναφερθούμε σε πολύ λίγο και σε αυτό. Θυμίζουμε ότι σήμερα στις 8 παίζει ο ΠΑΟΚ, η ομάδα K20, με τον Άγιαξ. Στις φοβερές εγκαταστάσεις του Άγιαξ στο αθλητικό του κέντρο δίπλα στο Άμστερνταμ Αρίνα. Ένα αθλητικό κέντρο με άπειρα γήπεδα και με ένα γήπεδο το οποίο να το παρομοιάσω σαν αυτό της Ξάνθης Απηγάδια, το οποίο χρησιμοποιεί η δεύτερη ομάδα. Έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι. Περίπου, ναι, ίσως είναι λίγο πιο μικρό. Αλλά το κεντρικό γήπεδο στο αθλητικό κέντρο είναι περίπου σαν της Ξάνθης, αλλά σε ένα αθλητικό κέντρο το οποίο είναι εκπληκτικό. Φυσικά μιλάμε για τον κορυφαίο σύλλογο σε επίπεδο ακαδημιών στον κόσμο. Προφανώς, που θα έχει και τα κορυφαίο αθλητικό κέντρο. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι συλλογοί πάρα πολύ υψηλού επίπεδου στις ακαδημίες. Είναι η Μπόκα, είναι η Ρίβερ που είναι στην Αργεντινή. Ωραία, είναι η Σεντετιέν στην Γαλλία, η Ρεν, η Μπαρτσελώνα. Δεν μπορούσαμε εμείς να γίνουμε, να εστιάσουμε σε αυτό. Η ομάδα που παράγει παίκτες, πάντως, που παράγει παίκτες συνέχεια και δεν έχει πρόβλημα να τους εντάσει γρήγορα και στην πρώτη της ομάδα είναι ο Άγιαξ. Και Ατλέτικο Μπιλμπάο. Πιο μεγάλη επιτυχία για τον Άγιαξ. Για την Ατλέτικο είναι και άλλος ο λόγος, βέβαια, γιατί έτσι μπορεί να υποστηρίξει αυτό που έχει επιλέξει να κάνει. Να έχει μόνο γηγενείς παίκτες. Το Μπιλμπάο είναι γηγενής, δεν αγοράζει. Αυτό σου λέω. Άρα αλλιώς, αν το είχε απλά επιλέξει, θα έπεφτε κατηγορία. Για να το στηρίξει και να μπορεί να είναι ανταγωνιστική, πρέπει να κάνει φοβερές ακαδημίες. Είναι ένα project στημένο στο τοπικό στοιχείο. Στον εθνικισμό, αυτόν που υπάρχει, τον τοπικισμό. Χθες υπήρχε, για παράδειγμα, ένα αφιέρωμα στον Ντόλμπερκ. Τον Κρίστιαν. Όχι, τον Ντόλμπερκ, τον νεαρό του Άγιαξ. Που είχε σκοράρει και στο Άγιαξ ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, το ξανθό κοκκινομάγουλο. Το αγοράσαν όμως. Να, ο Γρηγόρης Ατρίδης θα μας τα πει. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι αναφέρονταν για τον Ντόλμπερκ χθες? Πολλές είναι οι ιστοσελίδες και διάφορες και σελίδες στο Facebook που μπήκαν στη δικασία να σχολιάσουν το γεγονός ότι έβαλε 3 γκολ σε ένα παιχνίδι, έκανε hat-trick και γενικά να αναφερθούν στην πρόοδο που έχει. Το τελευταίο Ajax Nijmegen. Ναι, και να θυμηθούμε ότι πρόκειται για έναν παίκτη που ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σήμερα την ΚΑΠΑ 19 του Άγιαξ και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν πέρσι στην ΚΑΠΑ 19 του Άγιαξ και πήρε με εκείνη την ομάδα του πρωτάθλημα. Και πολλοί ποδοσφαιριστές από και τον ξεκίνησε Άγιαξ, η φετινή σεζόν και στο πρώτο επίσημο μάτς του Άγιαξ ήταν βασικός. Ήταν βασικός. Έλειπε ο Μίλικ τότε, βέβαια, που ήταν ακόμα στον Άγιαξ, okay, αλλά δεν είχε πρόβλημα να τον βάλει βασικό. Όχι, όχι, δεν είχε κανένα πρόβλημα και είναι ενδεικτικό και της φιλοσοφίας που έχουν. Βέβαια, εκεί έχουν εξελίξει πολύ περισσότερο τις ακαδημίες, γιατί το πρόβλημα που αναφέρουμε και εμείς πάρα πολλές φορές
μιλώντας και για την μετάβαση, αλλά ναι, και για τις ακαδημίες στην Ελλάδα γενικότερα. Αυτό δηλαδή η μετάβαση από τις μικρότερες ομάδες στην πρώτη ομάδα, το έχουν λύσει πάρα πολύ καλά στον Άγιαξ. Είναι γενικά μια σχολή ποδοσφαίρου πολύ ονομαστή στην Ευρώπη και βγάζει συνέχεια ποδοσφαιριστές. Τώρα, από τη μία τώρα δεν έχουν πρόβλημα να βάλουν το 19χρονο βασικό στην πρώτη ομάδα αμέσως, αλλά από την άλλη προφανώς και ο 19χρονος αυτός είναι πολύ πιο έτοιμος να μπει βασικός. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα νοοτροπίας. Είναι και ότι ο 19χρονος είναι πανέτοιμος και σωματικά και σε δύναμη και τεχνική, τακτική φυσικά, εννοείται. Ναι, γιατί σκέψου Δημήτρη ότι πράγματα που έλειπαν από τον ΠΑΟΚ σε επίπεδο πρώτης ομάδας, μιλώντας για το πρόβλημα που είχε η ομάδα πέρσι στην αποκατάσταση, υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια, όχι μόνο στην πρώτη ομάδα του Άγιαξ, εννοείται και στις ακαδημίες. Και κάτι αντίστοιχο ισχύει και στην γύμναση. Υπάρχει μια σταθερότητα στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν τα νέα παιδιά εκεί, γιατί για χρόνια υπάρχουν συγκεκριμένοι προπονητές και μοντέλα πάνω στα οποία πατούν και δουλεύουν, και όλα αυτά δημιουργούν την πολύ μεγάλη διαφορά και βλέπουμε πολλούς παίκτες από νεαρότερα κλιμάκια, είτε του Άγιαξ είτε άλλων ευρωπαϊκών ομάδων, να μπαίνουν πολύ νωρίς στα βαθιά και να μην υπάρχει πρόβλημα. Τώρα βέβαια πολύ σημαντικά είναι όλα αυτά. Πολύ σημαντική είναι η κοινοτροπία που υπάρχει από την άλλη πλευρά. Δηλαδή το καλοκαίρι συζητούσαμε με τους Ολλανδούς για το τι θα συμβεί αν ο ΠΑΟΚ. Την κουβέντα την είχαμε ανοίξει μετά το 1-1 και λέγαμε το τι θα συμβεί αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Mm. Αν θα υπάρξει αλλαγή προπονητή, γιατί και ο Άγιαξ είχε καινούργιο προπονητή το καλοκαίρι. Mm. Και μάλιστα στα πρώτα βήματα και δεν τα πήγαινε και καλά. Η απάντηση ήταν ότι δεν θα τεθεί θέμα, ακόμα και αν αποκλειστεί από τον ΠΑΟΚ που ήταν το outsider και αν έμενε εκτός του Champions League. Και είναι και αυτό ενδεικτικό της πίεσης που δεν έχει μια μεγάλη ομάδα, γιατί εκεί, επειδή υπάρχει πλάνο βέβαια εκεί, υπάρχει και η υπομονή για να μπορέσουν οι επαγγελματίες που προσλαμβάνονται, είτε μιλάμε για προπονητές είτε για ποδοσφαιριστές, να δείξουν κάποια πράγματα, να προσαρμοστούν και να κρυφθούν για τη δουλειά τους. Τώρα, αυτή η κουβέντα νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και είναι και καλή εισαγωγή για το σημερινό παιχνίδι της K20. Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται σήμερα στην Ολλανδία σε ένα γήπεδο το οποίο θα είναι περίπου 10 λεπτά μακριά με τα πόδια από το Άμστερνταμ Αρίνα. Ναι, είναι μέσα στο αθλητικό κέντρο του Άγιαξ. Ναι, εκείνο το ένα γήπεδο το οποίο χρησιμοποιεί η K19 του Άγιαξ. Το παιχνίδι αυτό που θα πραγματοποιηθεί είναι η δεύτερη αναμέτρηση στην δεύτερη φάση του Youth League της UEFA. Ο ΠΑΟΚ είχε ιτηθεί στην πρώτη αναμέτρηση στις 2 Νοεμβρίου εδώ στη Θεσσαλονίκη με 2-0. Είναι αρκετά αποτρεπτικό το συγκεκριμένο σκορ και ενδεικτικό της δυσκολίας που έχει η αποστολή του Δικεφάλου. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και για την νίκη και για την ανατροπή. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται εννοείται στην Ολλανδία και προετοιμάζεται για αυτή την αναμέτρηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8. Κάτι αντίστοιχο ισχύει προφανώς και για τους Ολλανδούς. Έχουμε βάλει και σχετικό θέμα πριν από λίγο στο ΠΑΟΚ 24 για την 19μελή αποστολή που έχει επιλέξει ο Άρον Βίντερ, ο πρώην ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής της K19 του Άγιαξ. Αυτή η αποστολή συγκριτικά με την 19 που είχαν οι Ολλανδοί όταν ήρθαν στη Θεσσαλονίκη έχει 3 αλλαγές. Προφανώς και το σκορ του πρώτου αγώνα μπορεί να δίνει και μια μεγαλύτερη ευκαιρία στον προπονητή των Ολλανδών και σε κάποιον πειραματισμό, είτε μιλώντας για κάποια πρόσφατα. Εντάξει, δεν είναι. Ας τα αφήσουμε. Αν υπάρχει κάτι από τον ΠΑΟΚ και την ομάδα του Γκαρσία, να μείνουμε για να πάμε και στα υπόλοιπα. Από την ομάδα του ΠΑΟΚ έχει βγει η αποστολή από χθες. Αποτελείται από τους Σιαμπάνη, Παπαθανασίου, Γιαλαμούδη, Δημητρίου, Δοδοντσάκη, Μελετίδη, Ματέου, Χατζηδίμπα, Σταθόπουλο, Χαντιστραβό, Τζοβάρα, Καπρέτσο, Νουκάρι, Κραγιόπουλο, Μούτσα, Κυριλίδη, Αϊδονίδη, Γκαγκαλατζίδη και Λίρατζι. Και προφανώς εκτός από την ουσία του πράγματος και την προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα να πάρει την πρόκριση και να πάρει τη νίκη εκτός έδρας, είναι παιχνίδια πολύ σημαντικά, είναι παιχνίδια που δίνουν παραστάσεις στους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Οι παίκτες των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ βέβαια συμμετέχοντας σε πολλά τουρνουά που γίνονται στην Ευρώπη
έχουν πάρει παραστάσεις, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς. Ωστόσο, πάντα είναι διαφορετικό να συμμετέχεις σε ένα τουρνουά και σε φιλικά παιχνίδια και, σε μια, και διαφορετικό να συμμετέχεις σε μια διοργάνωση όπως είναι το Youth League της UEFA που έχει ένα άλλο χρώμα και δίνει και άλλο κίνητρο στους παίκτες. Λοιπόν, φίλος γράφει, μάλλον φίλος που είδε και το πρώτο παιχνίδι, οι επόμενοι αστέρες του Άγιαξ πλην του γιου του Κλάιφερτ που ξεχώρισε θα είναι το δεξί τους μπακ και η Χαφάρα το νούμερο 6. Γράφει που ξεχωρίζουν. Ο Λάιτινγκ. Ο Κάρε Λάιτινγκ. Αυτός ο παίκτης όντως ξεχώρισε πάρα πολύ και είναι ο παίκτης που σημειώσαμε και εμείς μετά από τον γιο του Κλάιφερτ, ο οποίος νομίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στο Καφτατζόγλιο ήταν οι υπόλοιποι 21 παίκτες και αυτός. Mm-hmm. Πολύ πολύ μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Και σε χαρακτηριστικά και σε ταχυδύναμη, παρότι εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι είναι βραχύσωμος και παίζει σαν ακραίος, πολύ διαφορετικός παίκτης από το προφίλ που είχαμε συνηθίσει στον πατέρα του, αλλά δείχνει ότι μπορεί... Αυτό να έχεις ψηλό πατέρα και να βγαίνεις τούμπος, πώς γίνεται, φίλε? Ναι, πολύ σε αντίθετο συμβαίνει. Ναι. Γρηγόρη, αυτή η ομάδα του Άγιαξ είναι η K19, θεωρητικά. Ναι, αυτή είναι η K19. Γιατί υπάρχει η πρώτη ομάδα του Άγιαξ, υπάρχει η ομάδα Young Ajax που παίζει στη Β' Ολλανδίας που δεν ανεβαίνει, απαγορεύεται να ανέβει, έτσι. Άντερ 23 είναι αυτή. Μπράβο, ναι, είναι άλλη ηλικία και άλλη ομάδα η σημερινή. Ναι, και αυτή η σημερινή είναι η αντίστοιχη ομάδα με αυτήν που έχει και ο ΠΑΟΚ, την K20. Και προφανώς όπως και ο ΠΑΟΚ. Απλώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει το μεσοδιάστημα, δεν έχει το ΠΑΟΚ Β. Που θα μπορούσε να παίζει στη δεύτερη κατηγορία. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Του, και είναι και ναι. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Αυτό που πήγα να πω είναι ότι όπως και ο ΠΑΟΚ το έχει υιοθετήσει από ομάδες της Ευρώπης, εννοείται ότι το κάνει και ο Άγιαξ, συνηθίζει στην ΚΑΠΑ 19 να έχει και νεαρότερους ποδοσφαιριστές, γιατί θέλει να τους βάλει από νωρίς στα βαθιά. Δηλαδή, αν δείτε την αποστολή, έχει και αρκετούς 17χρονους. Δεν έχει μόνο 18χρονους. Έχουμε κάτι από Ιταλία. Γιατί περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό προφανώς την αποστολή του ΠΑΟΚ. Έτσι, η προπόνηση λογικά τελείωσε, είχε ξεκινήσει στις 11 και περιμένουμε την αποστολή του ΠΑΟΚ. Έχουμε από Ιταλία, κάτι από Φιωρεντίνα. Καταρχάς, έχεις βρει καμιά εικόνα του γηπέδου? Γιατί λέμε για τον αγωστό χώρο, κυκλοφόρησε μια φωτογραφία του Χλωοτάπητα, για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Πρόσφατη, όχι, για τις τελευταίες δύο ημέρες όχι, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το ψάξουμε για να το βρούμε. Ναι. Αν προκύπτει κάτι, είναι λιγότερο αγωνιστικό και περισσότερο για το Χλωοτάπητα πάντως σε επίπεδο ενημέρωση, αν και νομίζω ότι και οι Ιταλοί όσο πλησιάζουμε προς το παιχνίδι θα μπουν στη διαδικασία να μιλήσουν περισσότερο και για τα πλάνα και για το αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα τις τελευταίες στιγμές για τον Σόουζα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Και εγώ, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, γεια. Λοιπόν, σε λίγη ώρα λογικά θα προλάβουμε στην εκπομπή να αναφερθούμε στις επιλογές του Ivic. Ποιοι θα ταξιδέψουν στην Ιταλία και αν υπάρχει κάποια έκπληξη. Θυμίζουμε ο μόνος που δεν έχει δικαίωμα να παίξει είναι ο Αθανασιάδης. Είναι τιμωρημένος. Και από εκεί πέρα ίσως είναι η προπόνηση προφανώς και με δοκιμές για το βασικό σχήμα του ΠΑΟΚ. Ποιος θα παίξει στα φορ. Νομίζω ότι οι αρχές του Ivic και όλα όσα ξέρουμε και όλα όσα έχουμε δει επιβάλλουν κουλούρι. Διαφωνείς? Όπως έχει περιγράψει την κατάσταση με το Ford και όπως τα έχει δείξει μέχρι τώρα, ο κουλούρι συνήθως ξεκινάει όταν μιλάμε για παίκτη κορυφής πριν το Θανασιάδη. Ναι, προφανώς δεν θεωρεί ότι μπορεί ο Περέιρα να παίξει μόνο στην κορυφή. Μέχρι τώρα. Mm. Μέχρι τώρα. Θα δούμε. Και σε τέτοιου είδους παιχνίδια δεν χρησιμοποιεί δεκάρι. Έτσι. Έχει τα τρία πιο αμυντικογενή χαφ. Συνήθως. Ναι. Αυτά είναι τα βασικά. Εντάξει, τα στόπερ πάντα που αλλάζουν. Αυτά είναι τα μόνιμα θέματα για την εντεκάδα του ΠΑΟΚ που ίσως θα έχουμε στοιχεία αργότερα. Τώρα, επειδή λέγαμε και για τις ομάδες K20 και για τους παίχτες του ΠΑΟΚ που σήμερα παίζουν με τον Άγιαξ και αυτή την μεταπίδηση στο αντρικό ποδόσφαιρο, για πολλά από αυτά τα θέματα μπορούμε να μιλήσουμε με έναν από τους παίχτες που ανήκει στον ΠΑΟΚ, αλλά βεβαίως παίζει στον Πανσεραϊκό. Ο Γιώργος Κάκο είναι στην γραμμή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είσαι καλά. Χαίρετε, χαίρετε. Μια χαρά, μια χαρά. Καλά τον βλέπουμε από την αρχή. Ναι. Καταρχάς, πώς περνάει αυτή η σεζόν που έχετε παίξει δύο μάτς, καμιά εικοσαριά φιλικά, πώς έχετε παίξει κι εσείς? Έχουμε παίξει, ναι, μια δεκαπενταριά φιλικά και δύο αγώνες. Τώρα το Σαββατοκύριακο θα πάμε για το τρίτο. Δύσκολο είναι. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Δηλαδή πολύ σε κουράζει δύσκολο. Ψυχολογικά πλέον. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Σε κουράζει, γίνεται κουραστικό, εντάξει, γίνεται κουραστικό. Θέλεις να έχεις παιχνίδια επίσημα, ναι. Το θέλεις και συνέχεια πας στα φιλικά, 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 φιλικά. Αυτό είναι βαρετό μετά από κάποια στιγμή και κουράζει και ψυχολογικά. Εντάξει, τι να κάνει και ο προπονητής, τι να προετοιμάσει, τι να κάνει, δεν ξεκινάει να κάνει και ο προπονητής σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, ακριβώς. Τώρα λογικά θα ξεκινήσετε, ναι. Και θα πάρετε φόρα και δεν θα σταματήσετε. Λογικά. 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 Ναι, ναι. Μακάρι, μακάρι. Τώρα που παίζετε? Τώρα παίζουμε με τα Χανιά. Στα εδώ, Χανιά? Εδώ μέσα, σε εμάς. Να προλάβετε το καλοκαίρι τουλάχιστον εκεί, εντάξει, μέχρι να γίνει. Πες μου λίγο, πώς είναι η κατάσταση στο Πανσεραϊκό, τι έχεις βρει οργανωτικά, ο προπονητής, πώς ξεκίνησε η χρονιά για σένα? Στο Πανσεραϊκό είναι πολύ καλά τα πράγματα, έτσι όπως μου είχαν πει. Mm-hmm. Πολύ καλά, οργανωμένα, όλοι οι άνθρωποι εδώ σε βοηθάνε. Ασχολούνται μαζί σου, είναι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Εντάξει, έτσι όπως τα περίμενα βέβαια, μου είχαν πει κάποια άτομα ότι είναι εξαιρετικά και είναι πάρα πολύ καλά, πολύ καλά. Προπονητής πάρα πολύ καλός. Τώρα πολύ καλός, για να πας εσύ στον Πανσεραϊκό, αποφάσισες, ναι. Η απόφαση είναι 50-50, ο ΠΑΟΚ και εσύ, πώς έγινε? Σίγουρα, εντάξει, τώρα μετά πρωτού πάμε στην Ολλανδία στην προετοιμασία, αποφάσισα και μίλησα και με τον ΠΑΟΚ ότι πρέπει να φύγω δανεικός. Mm-hmm. Υπήρχαν κάποιες ομάδες, το μελέτησα με τον εκπρόσωπό μου που θα ήταν καλύτερα για μένα και έτσι αποφασίσαμε να πάμε στο Πανσεραϊκό. Μάλιστα, μάλιστα. Και μέχρι τώρα λες ότι δικαιώνεσαι, δηλαδή τα έχεις βρει όλα όπως περίμενες, πέρα από το πρωτάθλημα το οποίο είναι προβληματικό. Αυτό, ναι, μόνο αυτό. Μόνο αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το πρωτάθλημα που δεν αρχίζει. Μάλιστα. Θα λέγαμε ότι έχεις κερδίσει θέση βασικού έστω σε αυτά τα λίγα μάτς και σε κάποια φιλικά. Σε εμπιστεύεται ο προπονητής σου? Ναι, ναι, με εμπιστεύεται αρκετά. Με εμπιστεύεται αρκετά. Εντάξει, όλα τα παιδιά δουλεύουμε. Mm-hmm. Όποιος είναι καλύτερος στην προπόνηση παίζει. Έτσι ακριβώς. Τώρα πόσους έχουμε εκεί πέρα? Εσύ, ο Τσελεπίδης. Εγώ, ο Τσελεπίδης, ο Χριστόπουλος, ναι. Και ο Παναγιωτίδης, ο Αρίστος. Μάλιστα, μάλιστα. Είστε τέσσερις. Τώρα, αυτή η δική σου μετάβαση από την ομάδα των Ακαδημιών που έπαιζε στο πρωτάθλημα των K20 στο αντρικό ποδόσφαιρο, σε έχει δυσκολέψει πολύ ή δεν καταλαβαίνεις κάποια μεγάλη διαφορά μέχρι τώρα, αν τα απεξέρχεσαι? Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολα τα... Είναι. Τα πράγματα στην αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό πρωτάθλημα το K20 και διαφορετικό το αντρικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό να παίζεις με παιδιά που είναι στην ηλικία σου και διαφορετικό με άντρες, να το πούμε λίγο πιο, ναι, πιο, ναι, απλά. Ναι. Είναι λίγο πιο δύσκολα σε θέμα δύναμης, τρεξίματα, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Εντάξει, στην αρχή με δυσκόλεψε λίγο, βέβαια και... Πέρσι στην αρχή όταν ανέβηκα λίγο σε μεγάλη ομάδα ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά εντάξει, όταν ήρθα στο Πανσεραϊκό ήταν λίγο πιο εύκολα για μένα τα πράγματα, επειδή είχα συνηθίσει από πέρσι, ναι. Με τις προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ, με τη μεγάλη ομάδα. Mm-hmm. Γι' αυτό. Πού είχες βάλει γκολ σε παιχνίδι πρωταθλήματος? Στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα, στο Γουχού πήγε, έβαλε γκολ. Στα Τρίκαλα. Σωστά, σωστά. Πώς το έζησες το προηγούμενο φιλικό με τον ΠΑΟΚ? Ήταν ένα έτσι ενδιαφέρον απόγευμα και για σένα? Σίγουρα, σίγουρα, εντάξει. Το περίμενα αυτό το φιλικό πώς και πώς. Mm-hmm. Όταν μας ενημέρωσαν ότι θα παίξουμε φιλικό με τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Είναι λίγο παράξενο στην αρχή. Ναι. Όταν παίζεις αντίπαλο τώρα με την ομάδα που έχεις μεγαλώσει, που είσαι από μικρός εκεί, είναι λίγο παράξενο. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η δουλειά μας και πρέπει να, τα καταφέρουμε. Από μικρός εσύ πόσο χρονών είσαι στον ΠΑΟΚ? Από το 2008 είμαι στον ΠΑΟΚ. Από το 8. Ναι. Μάλιστα. 10 χρόνια, πόσο, όχι, 11. Ναι, κάπου εκεί, κάπου εκεί. 10-11. Μάλιστα, μάλιστα. Πώς τον είδες τον ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι? Είναι έτσι σε καλύτερη κατάσταση σιγά σιγά για να πάει και στη Φιωρεντίνα, δηλαδή μπαίνει σε ένα ρυθμό αγώνων? Ή ναι, είναι δύσκολο για την πρώτη ομάδα να έχει βγει εκτός ρυθμού τώρα? Ναι, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, έχει βγει εκτός ρυθμού, σίγουρα, ναι.
είναι λίγο δύσκολα. Μια χαρά την είδα την ομάδα. Πιστεύω θα πάνε στην πάρα αρχή πολύ τους καλά. Πιέσατε βέβαια, έτσι, ήσασταν καλύτεροι στο ξεκίνημα. Εντάξει, ναι, λίγο στην αρχή ήμασταν λίγο καλύτεροι, αλλά μετά εντάξει, ισορροπήσαν λίγο το παιχνίδι. Χάσαμε κάποιες ευκαιρίες εμείς, σκοράραν αυτοί και το μάτς πήγε πιο εύκολα για τα παιδιά. Αυτό. Πιστεύω ότι θα πάνε καλά στη Φιωρεντίνα πάντως. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα πάνε πάρα, πάρα με πολύ τον καλά. Ίβιτς... Θα πάνε ένα καλό αποτέλεσμα. Με τον Ίβιτς πόσο καιρό δούλεψες? Δούλεψα 2 χρόνια. Δύο χρόνια. Δύο γεμάτα χρόνια. Και όταν θα περάσουν τα χρόνια και θα σκέφτεσαι αυτά τα χρόνια, τι θα έλεγες για τον Ίβιτς, τι προπονητή ήταν, μια και ήταν... Τα καλύτερα θα πω για τον κύριο Ίβιτς, θα πω τα καλύτερα, γιατί αυτός με βοήθησε πάρα πολύ. Έκατσε, ασχολήθηκε μαζί μου, με βοήθησε για να πάω και στη μεγάλη ομάδα, να μπορέσω να δείχνω καλύτερα πράγματα εκεί. Τα καλύτερα μπορώ να πω για τον κύριο. Ασχολήθηκε μαζί σου, δηλαδή και στην προπόνηση ατομικά, να σε βελτιώσει, σε τελειώματα, σε κινήσεις. Ναι, ναι. Ασχολείται με τα πάντα. Με τα πάντα. Ναι. Την ΚΑΠΕ 20 ασχολείται με τα πάντα, προσπαθήσω όλους να τους βοηθήσει για να πάνε στη μεγάλη ομάδα και να είναι έτοιμοι. Mm-hmm. Αυτό ήταν ο κυριότερος στόχος και πιστεύω ότι τα κατάφερε πάρα πολύ καλά σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σεζόν, μια και τώρα ξεκινάει ουσιαστικά, και ξέρεις ότι θα σε παρακολουθούμε και θα βλέπουμε την πορεία στον Πανσεραϊκό. Και άνοδο στον Πανσεραϊκό, βέβαια, να ευχηθούμε. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια σου. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο τον Κάκο, τον παίκτη του Πανσεραϊκού, που ξεκίνησε καλά πραγματικά τη χρονιά. Και έχουμε ανάγκη στο σπίτι του Πανσεραϊκού. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Είπε και ο Τζαβέλας προχθές. Ευχήθηκε, όχι ευχήθηκε, είπε ότι κατά την άποψή μου ο Πανσεραϊκός ανήκει και πρέπει να ανέβει στην πρώτη κατηγορία. Εντάξει, και εγώ αυτό πιστεύω. Έτσι. Εντάξει, κοίτα, 2 ανεβαίνουνε. Ναι. Δεν την ξέρω και την κατηγορία. 2. Ο Πανσεραϊκός και η Σπάρτη, που είναι ένα κομμάτι της Ελλάδας που δεν έχει ζήσει. Καλό, όχι. Σούπερ Λίγκα. Με το γυαλιά. Καλά, εντάξει, κάτσε το Σούπερ Λίγκα. Τόσα αέρα. Η Σπάρτη που δεν έχει ζήσει Σούπερ Λίγκα και είναι γνωστή μόνο για τους 300, θα είναι ένα κίνητρο για την περιοχή. Δεν να... βλέπω τέτοιο ρόστερ. Δεν... Όφι. Όφι έχει. Όφι, ρε φίλε. Και ο Απόλλων έχει. Και άσο, έχω Κότσιο. Σπάρτη έχουμε τον τερματοφύλακα, έτσι, το μιλήσει. Μαύρος, ναι. Έχει κάτι μαύρο ο Όφι. Κατράμι. Εντάξει, είναι... Μαυριδερή μαύρη. Είναι μαύρο. Είναι ότι έχει και πολύ ζέστη εκεί, ναι, και ήλιος στο Ηράκλειο, ναι, οπότε δεν μαυρίζουν. Δεν το μαύρισμα ποτέ. Μαύρη. Είναι μαύροι οι Ηρακλειώτες. Θέλω να πούμε λίγα λόγια ότι δεν γίνεται να μην βρεθούν αυτές οι ομάδες στη Σούπερ Λίγκα. Είναι κακό για το ποδόσφαιρο. Τον Απόλλων ξέχασες, που Απόλλων έχει κάνει αγώνα για το εγκάθαρο στο ελληνικό ποδοσφαίρο. Βεβαίως. Απόλλων Σμύρνης. Πολύ καλή ομάδα. Αλλά δεν είναι, είναι συνοικία της Αθήνας. Και ξεκίνησε πολύ δυνατά ο Αγροτικός Αστέρας με 2-2. Και ο Άκης Τολτίδης, πολύ καλή δουλειά. Ναι. Πολύ καλή δουλειά. Μπράβο. Μπράβο. Πολύ καλή δουλειά. Πώς βλέπω ότι θα παρακολουθεί τη Β' Εθνική αυτός? Δεν μπορεί να παρακολουθήσει καταρχήν. Δεν τα δείχνει. Δεν τα δείχνει τηλεόραση. Δεν χάνει ποτέ στο live. Να σας πω κάτι τώρα. Παίρνουμε τα δικαιώματα. Εμείς πηγαίνουμε. Ναι. Πόρτα-πόρτα χτυπάμε. Ωραία. Αλλά πάμε όμως να ζητήσω τα τρίκαλα. Να έχω και μια ομιλία γυαλιά στα αποδυτήρια μετά από Κλαρίνο. Να πάρεις τώρα δηλαδή τα δικαιώματα του Κισαμικός Άρης και να κλικάρουν όλοι, ναι, να κλικάρουν όλοι στο ΠΑΟΚ 24 να δουν το μάτσο. Εννοείται ότι θα γίνει αυτό. Άλλωστε, ο Κισαμικός είναι αδερφός σωματείο που είχαμε. Εννοείται, ρε φίλε. Γι' αυτό είναι τώρα ήρθε ο Χρυσταλκίδης μέσα και με ενημέρωσε ότι το μάτσο θα γίνει στα Περβόλια. Στα Περβόλια, θα γίνει δικό μας γήπεδο. Θα πάρουμε και το γήπεδο. Έχουμε το know-how, ξέρουμε πού θα βάλουμε τις κάμερες, πώς θα γίνει μετάδοση. Έχουμε τεχνογνωσία. Και εκπληκτική ομάδα Αγροτικός Αστέρας, παιδιά. Δεύτερο φτωστού, με τους ματιά σου. Τους έχεις δει. Ναι, ρε. Πάρα πολύ καλή. Γιατί και στο πρώτο μάτς με τα τρίκαλα ήταν πάρα ομάδα, καλές αποστάσεις, ταχύτητα. Βέβαια. Και στο κύπελο πήγανε καλά και στο πρωτάθλημα ξεκίνησαν δυνατά. Πατάνε μπάλα. Μπράβο τους. Εννοείται. Μπράβο, πολύ καλή. Πασεραϊκός. Πασεραϊκός πολύ καλός. Κοίτα, Πασεραϊκός ακόμα ψάχνεται λίγο. Αλλά έχει ποιότητα. Και ο Δελμπέρης καλός είναι. Καλός είναι. Εντάξει, έχει, λίγο κάτι, έχει με κομποσκίνια δουλεύει και αυτός, νομίζω. Έχει αυτό το σύνδρομο. Έχει αυτό το σύστημα. Τι Παναγία. Το 4-4-2 κομποσκίνια για να παίξει. Όχι, εντάξει, δεν το έχει. Υπερβάλλω. Ωραία. Εμείς τους παίκτες του ΠΑΟΚ θέλουμε να βλέπουμε πώς θα πηγαίνουν. Μα έχουμε δώσει πολλές ομάδες της Β' Εθνικής. Ένας να πιάσει, ο Κάκο δηλαδή για παράδειγμα που ξεκίνησε καλά, ένας να βγει, να ανδρωθεί. Μα να... ο Ραγκέλοφ, ρε φίλε, ήδη σκόραρε. Ο Ραγκέλοφ, και ναι. Ο Κάκο. Ένας... Ο Κάκο είναι... γιατί να μην σκόραρε. Θα είναι επιτυχία. Να επιστρέψει δυνατός.
Και είναι και σε θέσεις που κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Η πλάγη. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε Λίμπερο 107,4. Η ώρα έχει προχωρήσει, έχει φτάσει σχεδόν 2 παρα 10. Έχουμε κάνα δεκαλεπτάκι. Και για να πάρουμε την ενημέρωση Newsfish, να δούμε τι σημαίνει στα συμβαίνει στα. Τι γίνεται, κάτι διάβασα χθες εκεί. Πάλι έχουμε ατυχήματα, δυστυχήματα, ιστορίες. Πού, πιο κάπου... πολλά τις ειδήσεις. Ναι. Έλα, βάλουμε λίγο το intro, να ακούσουμε ενημέρωση. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Ακούς. Συγγνώμη, αλλά επειδή γράφτηκε τώρα πριν από λίγη ώρα στο Newsfish, 5 συλλήψεις για παράνομα παιχνίδια στην Τούμπα. Ας το διάολο. Ναι. Τι, σοβαρά μιλάς. Ζάρια, στοίχημα, τι. Ήτανε υπολογιστές, ρε, εσύ, φρουτάκια. Συνελήφθηκε ο υπάλληλος και 5 άτομα. Πού ακριβώς. Ήταν το τμήμα ασφαλείας Τούμπας Τριανδρίας. Οπότε λογικά εκεί κάπου στην ευρύτερη περιοχή. Γίνονται τέτοια πράγματα, Σταύρε. Πέφτουν τα σύννεφα, φίλε. Παίζουν παιχνίδια και τέτοια. Τα φωτάκια δεν τα δομοποιήσανε. Όχι αυτά. Όχι αυτά, Όχι αυτά τα φρουτάκια. Κοίταξε. Τα φρουτάκια στα. Στα καζίνο είναι, υποτίθεται ότι είναι, εννοείται νόμιμα. Στο ίντερνετ κάπου τα έχουν βάλει, αλλά αυτό ήταν τώρα ένα. Ξέρεις αυτό το μπροστινό που είσαι ίντερνετ καφέ και από πίσω έχεις αυτά τα φρουτάκια. Μέχρι τι μ' αρέσει αυτό. Συνέλαβαν 32χρονο ημιδαπό προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος. Πάντα υπάρχει ένα. Αυτό φοράει και το γνωστό. Συγγνώμη, έχεις δουλέψει σε τέτοιο μαγαζί. Με αυτοφοράκια. Όχι, με αυτοφοράκια, γενικά με φρουτάκια. Όχι, αλλά έχω δουλέψει στο Μπερλίν που ήταν το πρώτο που είχε αυτοφοράκια. Φίλε, ακούστε τώρα. Έχει κλείσει έτσι και σε αυτό το μαγαζί, δεν είναι θέμα. Δεν θίγουμε πρόσωπα και υπόλοιψη. Έχω δουλέψει σε ηλικία 17 ετών, 18. Λοιπόν. Όπου ανοίγω το πρωί, καθαρίζω, κάνω ράνο, κάνω καφέδες άμα χρειαστεί, σαντουιτσάκια, αυτά. Αλλά το μαγαζί, παρότι είναι καφετέρια, δεν βγάζει λεφτά από την καφετέρια, βγάζει λεφτά από αυτά τα φρουτάκια που έχει. Και έρχονται εκεί οι κοινοί γνωστοί, εκεί της ίδιας περιοχής, γείτονες κλπ. Ρε φίλε, αφού το ξέρεις ότι το μηχάνημα είναι έτσι φτιαγμένο. 80-20. 80-20, 70-30, 80-20. Τι κάθεσαι και παίζεις, δραγόρι μου, με τις ώρες και με τις μέρες. Υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις. Ναι, και ο άλλος είναι ο βλάκας. Η χειρότερη είναι στο καζίνο. Ρε αγόρι μου, υπάρχουν 15 παιχνίδια τα οποία είναι οι πιθανότητες καλές. Δηλαδή το blackjack. Ναι. Καλές, 60%. Και το ρουλέτα. Poker, το ρουλέτα, ρε φίλε, εντάξει, είναι άλλα τα νούμερα. Ρουλέτα είναι αλλιώς, ξέρεις, επειδή μια φορά αν κερδίσεις, είναι όλο επί εκεί πολλές φορές. Ρε, πρέπει να παίζεις το ξανακάνεις. Δηλαδή είναι... Έχει ρε παιδί μου έστω ένα στυλ αυτό το πράγμα. Ναι. Κάθομαι στη ρουλέτα ή κάθομαι στο blackjack έχει και παίζω. Στρατηγική, ναι. Έχει ένα στυλ, ένα lifestyle. Πήγα, ας πούμε, ρε παιδί, μια φορά το μήνα. Μια φορά σε 15 μέρες και παίζω. Είναι ωραίο. Το blackjack είναι ωραίο. Η ρουλέτα, αν είσαι παίκτης, είναι ωραίο. Πας και παίζεις το μηχάνημα. Εγώ πάλι στο λέω το εξής. Πας εκεί, πίνεις δύο ποτάκια, κάθισε 2-3 ώρες, έχει κόσμο, έχει αυτά. Παίζεις τα 100 ευρώ που είχες εσύ αποφασίσει να ξοδέψεις και δεν σε πειράζει. Όπως πάμε σε ένα μαγαζί, ας πούμε, και πίνουμε και κάνουμε και περνάς το βράδυ σου εκεί. Αυτό να είσαι εκεί στο συνοικιακό. Το καφέ που μπροστά είναι καφέ αλλά από πίσω έχει τα μηχανήματα και να παίζω ενώ το μηχάνημα ξέρω ότι είναι έτσι φτιαγμένο να παίξουν 10, να κερδίσει ο ένας μια φορά να δουν οι άλλοι να πούνε κάτι γίνεται ή να κερδίσει εσύ μια φορά για να σε δελεάσει και μετά να παίζει συνεχώς και να χάσει ένα καροφράγκα και παίζεις ρε φίλε και καθόμασταν εκεί και κλαίγανε τη μοίρα τους όλοι γιατί σε βάθος μια σεζόν ήταν όλοι χαμένοι. Σπίτι, ναι. Ναι, σε δραχμές ήταν τότε. Πάρα πολλά λεφτά, ρε φίλε. Έτσι, ένα ηθικό δίδαγμα τώρα αυτό που βγαίνει ότι ο παίζων χάνει και ο πίνων μεθά. Ξεκάθαρα. Λοιπόν. Στη showbiz ο Σάκης Σταντιμανίδης διαβάζουμε εδώ πέρα. Δικό μας παιδί, πάω ξάκι γι' αυτό. Ξάκι, ναι. Τα φιλιά μας και στον μπαμπά που τον πετυχαίνουμε μέρα παραμέρα. Και αυτός πάω ξάκι. Και γι' αυτό και Πόντιος. Αλλά δεν είναι με την πλευρά Σαββίδη. Με την πλευρά Σαββίδη είναι αυτή τώρα που έχουν μπερδέψει. Είναι... Όχι, δεν χώθηκε καθόλου αυτό στα Σαββιδικά. Ναι. Δεν είναι. Εντάξει. Και καλά έκανε. Θα είναι στον Sky. Α, μαζί θα είμαστε. Μασάκι ήταν. Συνάδελφοι. Από τη συχνότητα του Sky. Έτσι. Και τι θα παρουσιάζει, το Survivor. Το Survivor. Τέλειο, έχει και σώμα ωραίο. Είναι κάποιο που θα παίρνει ένα μισθό βασικό. Κατάλαβε το κόνσεπτ ποιο είναι, ρε γόρι μου. Παίρνει το βασικό μισθό και πρέπει να ζήσει. Ναι, να επιβιώσει. Survivor. Δηλαδή, όποιο φτάσει με τα 4,80. 31 του μηνός. Ναι, είναι αυτό θα είναι το Survivor. Ναι, ναι, ναι. Είναι νικητής.
Παοξάκη πρέπει να είσαι. Να ψηρίζει κανένα περίπτερο, να κάνει καμία εκδρομή και γυρίσει με λεφτά. Καφέ μόνο σε κολλητούς που είναι η καφέ δικά τους και παίζει κούτρα. Ωραία, φαΐ στη γιαγιά, στον παππού, ξέρω εγώ. Ωραία, μετακίνηση πόδι. Καμιά γκομενίτσα που να έχει δουλειά, να μπορεί να κεράσει κανένα καφέ. Ναι, ναι, καμιά γκόμενα. Ή που δεν έχει απαιτήσεις, λαϊκή κοπέλα. Ναι, να μην θέλει πολλά λούσα και τέτοια. Που αρκείται στον οργασμό, δεν όμως θέλει κάτι παραπάνω. Πάλι όμως πιστεύω δεν τη βγάζεις εύκολα με 450. Δηλαδή θα είναι δύσκολο το reality αυτό. Έφαγες τα 30 ήδη. Σαρβάιβο. Το reality, το πήγες δεύτερη πίστα. 480 είπες. 480 είπες. Ναι. Δίνει ο κόσμος 480, πληρώνει. Δηλαδή μισθό. Το λέω ποιο είναι. 480. Λέει ζητείτε κοπέλα για μπουφέ. Ναι, ναι. Πολύ εμφανίσιμη κάτω από 25 χρονών. Δηλαδή για να κάνει καφέδες. Δηλαδή, άμα δεν είσαι νάρα και ναι, δεν είσαι. Δεν μπορείς ούτε σε καφέ να δουλεύεις. Δηλαδή, δεν μπορείς, δηλαδή, δεν κατεβαίνει εσπρέσο. Ναι. Δεν πάει. Κατάλαβες. Το καταλάβαμε δηλαδή, τι θέλει να κάνει ο άνθρωπος. Με λίγα λόγια, ναι. Ο τύπος θέλει να δώσει 480, να μαμίσει κιόλας. Ωραία, να το παίξει και Brooklyn. Να φέρει και ο κόσμος στο μαγαζί, κοπέλα. Γιατί, εντάξει, εννοείται, γιατί ο ίδιος δεν μπορεί, είναι ανίκανος, ναι. Ωραία. Πολύ έξυπνο. Λοιπόν. Εμείς πώς πήραμε την Μπούντου. Βάλαμε μια. Στα αποστολή. Νέα έχουμε αποστολή. Τώρα βγάλαμε μια αγγελία. Ναι. Ωραία. Ζητείτε νέα εμφανίσιμη κάτω από 25. Σιωπ και μπήκε αμέσως. Και μπήκε η Μπούντου. Έμαθε εκεί τα 486 πόσα δίνεις. Κάτσε να δούμε αποστολή και να πούμε και τα νέα του Newsfish. Αποστολή και να κλείσουμε σιγά σιγά. Πρώτα αποστολή γιατί. Πες. ΠΑΟΚ. Ναι. Εύση. Εύση. Εντάξει ρε φίλε, ο υπολογιστής μας αναγνωρίζει μόνο το ΠΑΟΚ 24. Εκτός ο Περέιρα, λέει. Εκτός, μάλιστα, θα αρχίσουν πάλι. Η Ελένη που η Ελένη, τον περίμενε η μέσα Ελένη τον Περέιρα και λόγω του ότι σκοράρει ακατάπαυστα στα φιλικά, αλλά και λόγω του ότι δεν παίζει ο Κλάους. Οπότε για τα φιλικά. Θα πάρει. Κάτσε, περίμενε. Η προπόνηση της Τρίτης έκλεισε με ένα πρόπτο. Ο Φακούντο Περέιρα αισθάνθηκε ενοχλήσει στον τένοντα του προσαγωγού αριστερά. Και αποχώρησε. Και αποχώρησε. Ο παίκτης έμεινε εκτός αποστολής και εδώ σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να εξεταστεί διεξοδικά η περίπτωση του. Δεν λέει κανείς δηλαδή ότι υπάρχουν φόβοι για θλάση και τέτοια. Δεν το λες έτσι, εντάξει. Αλλά μάλλον για εκεί πάει. Ωραία. Αυτή είναι η δεύτερη απουσία στην επόμενη του Πάου. Βλέπω καθώς την αποστολή, δεν είναι ομάτος μέσα. Τώρα ή έχει γίνει γκέλα και δεν έχει γραφτεί. Και δεν έχει γραφτεί ή είναι ομάτος εκτός. Γιατί δεν τον δίνει κάπου να έχει στο κάποιο report πρόβλημα. Εκεί στο report λέει ότι Κρέσπο και Ροντρίγκες γυμνάστηκαν και θα ταξιδέψουν. Ο Βλάνταν Ίβιτς δεν θα έχει στη διάθεση του τον τιμερημένο λόγο καρτών Στέφανο Αθανασιάδη. Το ναι, διευκρινίζει. Το διευκρινίζει, ναι, μην νομίζει κάποιο ότι. Διευκρινίζει, ναι. Ωραία, από εκεί και πέρα Κρέσπο και Γκάρι Ροντρίγκες γυμνάστηκαν δίχως προβλήματα και θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Πόσοι είναι, 19 έτσι. Περίμενε. Λείπει ο μάτος. Δεν έχουν κάνει λάθος με το μάτος. Λέμε ποιου έχει. Α, 18 έχει γραμμένος, ρε. Λέμε ποιος έχει. Μάλλον ο 19ος είναι ο. Γλύκος, Μπρκτς. Λέω Βατσκίτσκιου, Τζαβέλας, Βαρέλα, Κρέσπο, Κάνιας, Χαρίση, Σάχοφ, Τσίμιρο, Πίσες, Βαρπέλκας, Μιστακίδης, Τιάμ, Ροντρίγκες, κάπως Κουλούρης. Ναι. Κάπως επιστροφή, κάπως μετά τον τραυματισμό του. Αυτά. Εκτιμώ ότι ο Μάτος είναι στην ναι, αποστολή ότι και δεν έχει γίνει λάθος. Έχει παραδρομήσει. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα νέα του Newsfish, τα οποία είναι από την κεντρική πολιτική σκηνή και είναι αισιόδοξα. Ο Θάνος ο Πλεύρης που είναι σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται εδώ και μέρες σε νοσοκομείο, εξήλθε της εντατικής. Ο πρώην βουλευτής τουίταρε και δήλωσε τα εξής: με τη βοήθεια του Θεού και του συνόλου του ιατρικού, δίνω μαζί με την Λένα, προφανώς είναι η σύζυγός του, τη μάχη για να ξαναδώ τα παιδιά μας. Η οικογένειά μου και οι ευχές σας δίπλα μου, λέει, έγραψε στο Twitter ο Θάνος Πλεύρης. Ο Πλεύρη που είναι χολαριώτης, μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά. Η αδερφή της, μια αδερφή του που είναι πολύ δυνατή. Ωραία, και είχαν και ένα λυκόσκυλο. Από μικρός ήταν εκνευριστικός. Δεν είναι δηλαδή ότι μεγάλωσε και μας εκνεύρισε. Εντάξει, δεν πλησίαζε βέβαια στις παρέες δικές μας γιατί εμείς ήμασταν λαϊκά παιδιά. Δεν... Και αριστερών καταβολών. Οπότε περισσότεροι, ναι. Αυτή η φάση επέμ και έτσι δεν ναι, τσουλούσε. Ναι, τον μπαμπά τον ξέραμε. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες κατάρες από τις παρέες γενικότερα. Σε όλους, εκτός των αδερφή. Ναι, πολύ δυνατό, η αδερφή ήταν δυνατή. Μεγάλωσε τώρα, να υποθέσω, ήταν στην ηλικία μου. Τώρα δεν ξέρω αν κρατιέται. Μια χαρά είναι και τώρα. Καλά, εντάξει, εννοείται. Λογικά. Το θέμα είναι ότι. Εδώ είναι το θέμα υγείας. Είναι θέμα υγείας. Δεν θα κάτσω εγώ να το παίξω τώρα μαμού. Δεν είναι μόνο αυτό. Φλάξε τι γίνεται, τι έχω παρατηρήσει. Επειδή είχα και ένα περιστατικό με μια φίλη μου στην Αθήνα.
Προτιμούν ιδιωτικές κλινικές που είναι ιδιωτική κλινική, δεν είναι κάτι το οποίο δεν σημαίνει ότι είναι και σούπερ, την πληρώνουνε, γίνεται, μολύνονται, κάνουν, ράνουνε και τρέχουν μετά στα δημόσια νοσοκομεία. Ναι. Έχει παρατηρηθεί και σε άλλα σκηνικά. Τώρα πήγε στο δημόσιο, ναι. Ο Πλεύρης. Ναι. Ενώ το την έπαθε σε ιδιωτικό. Άκου τώρα. Καταρχήν να πούμε γι' αυτό, έτσι και με αυτό τώρα θα κλείσουμε, δεν έχουμε και τίποτα άλλο να ασχοληθούμε ιδιαίτερα, ότι εννοείται ότι ό,τι έχει γραφτεί στο Facebook με αφορμή αυτό που έπαθε ο Θάνος Πλεύρης, ναι, και ήταν χερέκακο, ναι, εντάξει, ναι, είναι, ναι, κατάπτυστο, κατάπτυστο έτσι. Δηλαδή δείχνει και το επίπεδο και τον πολιτισμό του καθενός. Όταν επειδή δεν μιλάμε για θέματα υγείας, ναι, και να σου πω κάτι στην περίπτωση του Πλεύρη, δεν είχε και ιδιαίτερο επιχείρημα να μην τον γουστάρεις εκτός από την πολιτική διαδρομή του πατέρα του, διότι ο ίδιος δεν είχε δώσει κάποιο δικαίωμα, δεν ήταν χρυσαυγίτης, καταλαβαίνεις. Ναι, βέβαια, αλλά η φωνή του και ο τρόπος που μιλούσε. Ναι, ρε παιδί μου, ήταν εκνευριστικός, αλλά δεν έδωσε, ναι, δικαίωμα να πει να καούν οι Εβραίοι, να ξέρω εγώ οι λαθρομετανάστες, να φύγουν, ναι, να ψοφίζουν, ναι, στην Τουρκία. Δεν, είπε, δεν έχει, ναι, πει, ναι, ποτέ, ναι, το παραμικρό. Ναι. Σε αντίθεση με άλλους που υποτίθεται ότι είναι political correct και ήταν. Ναι, απλά είχε αυτή τη διαδρομή και πολιτεύτηκε με το λαό, ας πούμε, του Καρατζαφέρη. Εντάξει, ο Καρατζαφέρης τότε εκεί με τις συγκυβερνήσεις και λοιπά τον έφαγε το μαύρο σκοτάδι και δεν ξαναβγήκε, δεν ξαναπασχόλησε. Και βγαίνει ο άλλος και λέει να ψοφήσει, να κάνει ένα ραντί. Λες, ρε φίλε. Να μην ψοφήσει τίποτα, ούτε κουνούπι που θα ψοφήσει άνθρωπος και μάλιστα χωρίς να φταίει σε τίποτα από ένα λάθος, από ένα πράγμα που συμβαίνει μια φορά στο εκατομμύριο, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο. Μια ευκαιρία να ασχοληθούν και λίγο με τις ιδιωτικές κλινικές. Τι είναι αυτός, τι κάνει, τι ράνει, πώς έχει άδεια, ναι, έχει τις προδιαγραφές ή βρήκαμε και κάνουμε τώρα και βρίσκουμε κανένα κολλητό, δίνει άδεια και μετά τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Δηλαδή είναι και αυτό το έργο. Ή διαλύουμε την δημόσια υγεία για να βρούνε δέκατη χάρπα στη δρόμο, να κινηθούν και να στέλνουν κοσμάκια από το πουθενά. Μα η μεγαλύτερη ευθύνη των γιατρών είναι αυτή. Ότι ενώ βλέπουν το δημόσιο σύστημα υγείας να έχει τρομερό πρόβλημα, αντί να το υπερασπιστούν και να καταγγείλουν αυτές τις λειτουργίες και να το βελτιώσουν, δηλαδή να διεκδικήσουν το να βελτιωθεί το σύστημα, την κάνουν όλοι στα ιδιωτικά και λένε πού θα πας, ρε, να σε εγχειρήσω στο δημόσιο. Πλάκα κάνεις. Ας έλα εδώ στο ιδιωτικό για να βρεις την υγειά σου, γιατί δεν λειτουργεί τίποτα στο δημόσιο. Και το εκμεταλλεύονται αυτό, τα κονομάνε οι ίδιοι. Μην είμαστε άδικοι, όχι όλοι. Δηλαδή, εγώ ξέρω φίλε, και εννοείται, όχι όλοι και μερικοί. Δεν μπορούν και όλα στο δημόσιο για να χειρίσει. Ή φταίει και ο ασθενής. Με την έννοια ότι επιλέγει τον. Λένε αυτός είναι ο καλύτερος, πήγαινε σε αυτόν. Ναι, ρε μεγάλε, αλλά αυτός δεν μπορεί να σε βάλει την επόμενη εβδομάδα που θες εσύ να χειρουργηθείς. Άμα πας με τη σειρά σου, μπορεί να κάνεις 4 μήνες. Ή δεν λέει το νοσοκομείο ότι θα σε εγχειρήσει ο τάδε, όποιος βρεθεί, όποιος έχει εφημερία. Και σύν της άλλης, ο άλλος ο γιατρός που τον θέλεις, ιδιωτεύει και είναι μόνο στο τάδε ιατρικό κέντρο. Οπότε θα πρέπει να πας εκεί. Και πηγαίνεις εσύ, δίνεις και τα λεφτά σου για να είσαι πιο άνετος και δημιουργείται μια ολόκληρη βιομηχανία υγείας, έτσι, που λειτουργεί εις βάρος του δημοσίου. Όλα καλά με τον Θάνο Πλεύρη προς το παρόν, δηλαδή πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Ελπίζουμε ο άνθρωπος πολύ σύντομα να πάει στο σπίτι του. Μακάρι. Να ακούσουμε το χορηγό. Και... Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeast.gr. Μια προσφορά από την ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Petrogas. Θέρμανση εξωτερικών χώρων. Κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. Gas 24 Kouyoumtzidis. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310 847 700. Γιατί το υγραέριο δεν είναι παιχνίδι. Gas 24 Kouyoumtzidis. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Θα δώσουμε τη σκητάλη και στο Χρήσανθο που ράβει τα ράματα από τη σφαγή τη χθεσινή. Η Ρέμβη είναι μαζί μας στο 4.33%, σήμερα Τρίτη, με μία Carlsberg, άλλη μία Δώρο στη Ρέμβη, στην περιοχή της Κρίνης, στο καλύτερο σημείο της πόλης, για να πιείτε, να διασκεδάσετε, να ξεκουράσετε το ματάκι σας. Γκολόσο, ο βασιλιάς του Περιλίκ, Λεάνθος με παπά φυγωνία, με προσφορές ειδικές στο 2.3.10.9.11.110. Με δύο πενιλί έρχεται και ένα τρίτο δώρο. Με μία πίτσα 42 εκατοστών, μία πέψη 1,5 λίτρου δώρο.
Μαζί μας και ο Φτίκας για να σχεδιάσετε τον μπάνιο των ονείρων σας με επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων. Πηγαίνετε στην Απόλλωνος 37-39 στην Κατοτούμπα ή τηλεφωνείτε στο 2310-90-55-03 και κλείνουμε με τη συνεργασία Libero και Thermoservice με πολύ καλό στόχο, πολύ καλό σκοπό, το να γεμίσει η δεξαμενή της μονάδας αυτιστικού ατόμου Ελπίδα. Ήδη Thermoservice και Libero έχουν βάλει 500 λίτρα πετρέλαιο για τις ανάγκες έτσι τις πρώτες του Ιδρύματος και πλέον με κάθε παραγγελία που γίνεται στο 2310-685-216 ή στο 811-44.000 η Thermoservice που είναι μια εταιρεία της Caesis Oil Group δίνει ένα λίτρο πετρέλαιο για κάθε 200 λίτρα που θα βάλετε εσείς. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι τα ιδρύματα που μέσα σε αυτή την κρίση αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Καλή συνέχεια. Θα υπάρχει πάντα ενημέρωση και ρεπορτάζ για τα του ΠΑΟΚ στη ροή των υπολείπων εκπομπών. Και από αύριο τα παιδιά μας, ο Σταύρος και ο Δημήτρης, θα βρίσκονται στην Φλωρεντία για το παιχνίδι της Φιωρεντίνα με τον ΠΑΟΚ. Καλή συνέχεια. Με Χρήσαντο Τσαλτίδη για την επόμενη ώρα.